διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Πάμε, μικρόφωνο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στο καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Και όπως γνωρίζετε, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Όχι, δεν εννοώ την πολιτική θερμοκρασία, εννοώ την θερμοκρασία του καιρού. Όπως συνήθως συμβαίνει με το Θεό της Ελλάδας, μας βάζει στο καλοκαίρι. Και έτσι χάνεται κάθε ελπίδα. Κάθε ελπίδα να χιονίσει ώστε να δούμε άσπρη μέρα. Διότι όπως πάμε, δεν μας βλέπουν να βλέπουμε άσπρη μέρα, με δεδομένη την κατάσταση. Σήμερα μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι δεν προλαβαίνει να κλείσει ενδιάμεση συμφωνία και πάει για την τελική λύση. Δηλαδή, όχι, μην πάει το μυαλό σας στη ναζιστική τελική λύση. Όχι, προς Θεού, έχουμε ναζί σήμερα. Ποιος το λέει αυτό? Μας το διαβεβαίωσε ο κύριος Κουτσούμπας. Ιτήθηκε από το Στάλιν ο ναζισμός. Δεν αναφύγεται ξανά κάτι που ιτήθηκε από το Στάλιν. Βέβαια, μας το είπε το Σάββατο και ο Σκουτσούμπας. Και εφόσον ιτήθηκε από το Στάλιν, ξέρετε, ιτήθηκε το πολέμησε, πώς το λένε, όπως με τον Διγενή Ακρίτα, στα μαρμαρένια αλόνια. Δεν έχουμε ναζισμό σήμερα, δεν έχουμε κατοχή, δεν έχουμε υπεριαλισμό, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τον κύριο Κουτσούμπα να δυσανασχετεί. Διότι πώς δεν το κάνουμε? Ένας είναι ο Κουτσούμπας. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Κουτσούμπα εκεί που κοιμάται ήσυχος και ας πιάσουμε λοιπόν την πραγματικότητα. Μας λένε λοιπόν τα πρωτοπαλίκα της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να κλείσουν ενδιάμεση συμφωνία. Γιατί άλλωστε να κλείσουν? Μια χαρά τα πάνε. Τα ηφαισιακά μέτρα πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Τους αλλάζουν τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, οι εκατοδόσεις. Τις έχετε υποστεί? Α, είναι θαυμάσια. Πηγαίνετε, τις υποστείτε, να δείτε τι ωραία κάνουν τις εκατοδόσεις. Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τις εκατοδόσεις? Είναι ότι για να ισχύει η ρύθμιση των εκατοδόσεων, θα πρέπει να είσαστε εντάξει και με τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς την εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία. Για να δω ποιος από εσάς μπορεί να είναι εντάξει με τις ασφαλιστικές φορές και με τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς την εφορία. Παρεμπιπτόντως, το πλαίσιο φόρων του κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη, δηλαδή με βάση τον προπολογισμό που εκτελεί ήδη ο κύριος Μπαρουφάκης και CIA και αράξαμε που λέμε, λοιπόν, δεν έχει έρθει. Το πακετάκι ετοιμάζεται. Την ίδια ώρα βεβαίως οι δανειστές ευλόγως ζητούν αύξηση των εσόδων του κρατικού προπολογισμού σε άμεσο χρόνο, διότι πολύ απλά δημοσιονομικά δεν βγαίνει η δουλειά. Και για να μας δείξουν ότι δεν βγαίνει η δουλειά, τι κάνουνε? Τραβάνε πίσω τις διαπραγματεύσεις. Σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα 11 Μαΐου είναι το Eurogroup, τι είναι ο Καύρας, τι είναι το Ζουμίτι, τον επόμενο μήνα είναι η Ιούνιος. Άκουγα σήμερα τον κύριο Παπαδημούλη, αυτή τη μεγάλη μεγάλη προσωπικότητα της κυβερνούς αριστεράς, η οποία μας έλεγε, Μάη φτάσαμε. Τι είναι ο Μάης, τι είναι Ιούνις? Ναι, τον Ιούνι θα μας πούν. Τι Ιούνις, τι Ιούλης. Και είναι γνωστό βεβαίως από παιδιόθεν, από την εποχή δηλαδή που τα μαθαίναμε στον Υπηαγωγείο, μετά τον Ιούνι είναι ο Ιούλης. Αφήστε δε που μετά τον Ιούλη τι έρχεται? Ο Αύγουστος. Για να μην πω για το Σεπτέμβρη που έρχεται μετά τον Αύγουστο. Μιλάμε για πολιτική βαθιάς διορατικότητας. Βέβαια, το να λες ότι από τον Μάη πας Ιούνι και από τον Ιούνι. Το ενδιαφέρον είναι ότι κανένας από αυτούς τους δύο κολάπτες που είναι στην κυβέρνηση και που μας τυπάνε έτσι όπως το δύο κολάπτες κάθε μέρα το μυαλό μας με τη βοήθεια βέβαια των αλαφουζέων, των υπολείπων, πώς να το πούμε, εκπορνευτών πνεύματος και σάρκας σε αυτή τη γη. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι δεν μας εξηγούν ποιος από εμάς αντέχει ή πόσοι από εμάς αντέχουν. Καθότι ξέρετε, κανένας από δάφτους δεν έχει μάθει τι σημαίνει μεροκάματο. Κανένας από δάφτους δεν έχει υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις τις οποίες για να τις ανταποκριθεί πρέπει να βγει στην αγορά εργασίας. Ή αν μη τι άλλο, σε αυτό που λέγεται ή που αποκαλείται αγορά εργασίας. Οπότε περιμένετε σαν τα ζωντόβολα. Λοιπόν,
πότε θα έρθει ο μήνας που έχει, που τρέχει τους 9, τους 13, τους 45, πώς το διάλογο είναι. Αλλά για να καταλάβουμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα, ας διαβάσουμε τις παρεμβάσεις του κυρίου Λαφαζάνη. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο ο κύριος Λαφαζάνης είχε την τιμητική του. Από την Καθημερινή μέχρι την Αυριανή του ΣΥΡΙΖΑ, την επωνομαζόμενη ως Χωνή, λοιπόν, είχε συνεντεύξεις. Α, βέβαια. Και τι δεν μάθαμε από τον κύριο Λαφαζάνη. Βέβαια. Οι κόκκινες γραμμές δεν πρέπει να ανατραπούν. Ποιες είναι αυτές, δεν μας λέει. Τα σφράγει του στο μυστικό. Διότι κατά τον κύριο Λαφαζάνη, κόκκινη γραμμή δεν είναι το να λες ότι αναφυσβήτητα το χρέος πρέπει να πληρωθεί πλήρως και εγκαίρως, όπως υπογράψανε στις 20 Φεβρουαρίου, και μάλιστα αναφυσβήτητα, δηλαδή χωρίς να τεθεί θέμα συζήτησης. Δεν είναι κόκκινη γραμμή το ότι βιώσιμο γίνεται το χρέος, άμα κυνηγάω εγώ το πρωτογενές πλεώνασμα σε βάρος του ελληνικού λαού και το καταθέτω στους στογογλύφους. Κόκκινη γραμμή δεν είναι η εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Όχι, ανακάλυψε νέο όρο, εθνική αξιοπρέπεια. Ναι, ρε φίλε. Καλά, αγράμματος, καθότι αριστερός. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Αλλά εθνική αξιοπρέπεια, η εθνική υπερηφάνεια έχει και αυτός που το στείλουν στον τοίχο και τον εκτελούν. Αυτό υπόσχεστε στον ελληνικό λαό. Όταν θα μας εκτελέσουν όλοι μαζί, να φωνάζουμε εν χορό «Ζήτω η Ελλάς!» Αυτό είναι εθνική ανεξαρτησία, εθνική αυτοδιάθεση. Η μόνη διεκδίκησή σας είναι τι θα φωνάζουμε στον τοίχο που μας έχετε στήσει εσείς μαζί με τους δανειστές και όταν θα μας εκτελέσουν. Αυτή είναι η εθνική σας περηφάνεια, ο στόχος σας. Πάμε παρακάτω. Φυσικά δεν είναι η δημοκρατία. Ποιος έχασε τη δημοκρατία, να την βρει αριστερά. Αλίμονο. Γιατί αν είχαν αίσθηση δημοκρατίας, η αντίληψη για τη δημοκρατία, θα υπήρχε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η μία την περάσαμε στα ψηλά, καθότι αφορούσε τράπεζες και βιομηχανία ζάχαρης. Αν μάθετε εσείς βιομηχανία ζάχαρης, μου τρυπήσε τη μύτη. Η όλη ιστορία είναι πώς θα τα οικονομήσει ο Σάλλας διαμέσου της βιομηχανίας ζάχαρης. Κατά τα άλλα, τώρα κάνουμε κολοκύθια. Ούτε βεβαίως υπήρχε θέμα με τον Μπομπολέικο, το οποίο βεβαίως εξουσιάζει τον τόπο, και μάλιστα μάθαμε τελευταία από τον κύριο Σπριτζή, πώς το λένε αυτόν τον τύπο που έχει ξεφτυλίσει το βελουχιώτη βάζοντάς το στο γραφείο του. Βέβαια, είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, έτσι, να κάνουμε μια παρομοίωση, ας πούμε, να έχει ο Αλ Καπόνε την προσωπογραφία. Όχι, την είχε. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Την είχε, του διοικητή της αστυνομίας του Σικάγο. Ναι, την είχε τη φωτογραφία και τον πλήρωνε κανονικά ο Αλ Καπόνε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, για να ξεφτυλιστεί τελείως, αυτός ο κύριος Πρίτζης μας είπε βεβαίως ότι θα μειωθούν ευθέτω χρόνο. Στο βάθος του χρόνου. Είναι νομπελίστας. Είναι νομπελίστας. Και αυτός. Ναι, ναι. Ας το διάλογο. Λοιπόν, μας είπε ο υπουργός, λοιπόν, εργολάβων, γιατί τέτοιος είναι ο υπουργός εργολάβων, καθότι στο ΤΕΕΤΟ, ήταν πρόεδρος του ΤΕΕΤΟ εργολάβων, για τους μηχανικούς συγγεγραμμένους εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Άλλωστε και ο ίδιος μόνο μηχανικός δεν είναι, κατ' όνομα μηχανικός, όπως είναι ο άλλος μεγάλος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, που μας είναι και πρωθυπουργός. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό, μου το θύμιζε χθες ένας πολύ καλός φίλος, παλιός φίλος, ο ίδιος πολιτικός μηχανικός, και μου θύμισε το εξής περιστατικό, το οποίο αξίζει τον κόπο να το πούμε. Γκρεμίστηκε η γνωστό, ότι γκρεμίστηκε η παραδοσιακή γέφυρα της Πλάκας από την στην Ήπειρο μεριά. Το γεφύρι της Πλάκας, όποιος ξέρει, είναι ένας πολύ παλιό τοξωτό γεφύρι. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία, δεν μιλάμε για ιστορία μόνο από την εποχή της Οθωμανικής επικυριαρχίας, αλλά και στην νεότερη ιστορία, καθότι είναι γνωστή η Συμφωνία της Πλάκας. Η Συμφωνία της Πλάκας δεν ήταν της Πλάκας κυριολεκτώντας. Μιλάμε για το Συμφωνία στο γεφύρι της Πλάκας, ανάμεσα στον Εδές και στον Ελλάς, όπου επιτέλους συμφωνήσαν να δρουν από κοινού. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη σημασία. Κανένας δεν την ξέρει, δεν τον νοιάζει, δεν ενδιαφέρει κανένα κτλ. Τέλος πάντων, το γεφύρι της Πλάκας έπεσε. Και πήγαν οι δύο αυτοί αξιομνημόνευτοι μηχανικοί, πολιτική μηχανική, ο ένας Σπρίντζης το όνομα και ο άλλος Τσίπρας Φτίστον,
που λέμε, και πήγανε και προσέξτε διάλογος μπροστά στις κάμερες που έγινε για το γεφύρι της πλάκας. Όπου βεβαίως, προσέξτε, το γεφύρι της πλάκας εννοούσε από το πλακόστρωτο και τις πλάκες της περιοχής από που είχαν φτιάχνονται και φτιάχνονται μάλιστα και σκεπές των σπιτιών και όλα αυτά πράγματα. Αυτό εννοούσαν οι παλιοί τεχνίτες που φτιάξανε, που να φανταστούν ότι σήμερα θα έχουν υπουργό μηχανικό των εργολάβων και πρωθυπουργό μηχανικό που πέρασε και δεν ακούμπησε, καθότι ως συνδικαλιστής της οργάνωσης τον περνάγανε οι καθηγητές. Όποιοι έχουμε περάσει από σχολές και ιστορίες, ξέρουμε πως περνάγανε αυτοί και της αριστεράς και της δεξίας. Λοιπόν, και ακούστε τι λέει ο μηχανικός αυτός, ο περίφημος, που ήταν και στο ΤΕ. Λέει, έπεσε το νερό, διότι λέει, το νερό φούσκωσε πάρα πολύ και έπιασε το τόξο. Και έβλεπε στον άλλον μεγάλο μηχανικό. Μιλάμε το μάτι του. Έκοβε. Ναι, λέει, σοβαρά, λέει, το παρακολουθώ. Και δεν παρατηρήσανε ότι το τοξωτό γεφύρι είναι τόσο ψηλό και τόσο ανοιχτό το μέρος του ποταμού. Όποιος έχει πάει εκεί ή έχει περάσει το ξέρει ότι είναι αδύνατο να φουσκώσει το πολύ το ποτάμι, γιατί αν φούσκωνε ρε διάολε τόσο πολύ το ποτάμι, καληνύχτα τρεχαγύρευε το τι θα γινόταν με τα χωριά και τις πόλεις από κάτω. Και αυτός ο πανηλήθιος είναι ο ένας μεν πανηλήθιος, και το κάνει της πλάκας πραγματικά, δηλαδή το γεφύρι έγινε όντως της πλάκας, της καθημερινής πλάκας, όπου ο ένας πανηλήθιος είναι υπουργός και ο άλλος πανηλήθιος μηχανικός είναι πρωθυπουργός. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να πάρουν αποφάσεις για μας. Αυτό που βλέπει με γυμνό μάτι ο πιο αφελής χωρικός, ο οποίος όμως έχει τη φοβερή κοινωνική εμπειρία της ζωής του, δεν μπορεί να το δει ο μέγας μηχανικός υπουργός και πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του ΤΕ και βαθύ πασόκ του κερατά δηλαδή. Τόσο βαθύ όσο είναι βαθιά η τσέπη των εργολάβων που χρηματοδοτούσαν τον Πασόκ και βεβαίως τώρα χρηματοδοτούν όλους τους άλλους, όσο και ο άλλος, ο οποίος πέρασε από τη σχολή και δεν ακούμπησε. Αν το ρωτήσει ποια σχολή έβγαλε, δεν ξέρει. Ήτανε κάπου εκεί. Τώρα ανάμεσα σε MEP, ΑΣΟΕ, Ζωγράφου, Ηλίσια, Πατησίων. Άντε πιάστο το παιδί. Και αυτοί αποφασίζουν για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, για μας τους ίδιους. Τέλος πάντων, έτσι αλλιώς η ζωή μας ξεγραμμένη, αν μη τι άλλο για τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν αυτή εκεί ο κύριος Σπρίτζης έδωσε μια συνέντευξη στην Αυγή νούμερο 2, που λέγεται Εφημερίδα των Συνταχτών Πανάθεμά τους. Λοιπόν, όπου μας είπε ότι στο βάθος του χρόνου θα μειωθούν τα διόδια. Εννοούσε θα μειωθούν τα διόδια κατά διόδιο. Αλλά δεν μας είπε πόσα διόδια θα περνάμε. Διότι στο 0,20 λεπτά που μειώθηκε το διόδιο την προηγούμενη εβδομάδα, αυξήθηκαν 4 διόδια προς τις... προς Θεσσαλονίκη και άλλο ένα ή δύο, αν θυμάμαι καλά, προς Καλαμάτα. Έχουμε και λέμε και για την Εγνατία εδώ, τον Μπομπολέικο να είναι καλά. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως κουβέντα για αναθεώρηση εκβάθρων της πιο σκανδαλώδους σύμβασης που υπάρχει, παραχώρησης των εθνικών οδών, των πρώην εθνικών. Δεν είναι εθνικό το δίκτυο, είναι ιδιωτικό το δίκτυο, στους Μπομπολέους, η οποία σύμβαση έχει, δεν έχει καμία προμέτρηση. Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό στοιχείο πάνω στο οποίο έχει φτιαχτεί. Είναι μια επινόηση του Μπομπολέικου που υπέγραψε η κυβέρνηση τότινή με τον κύριο Χρυσοχοίδη, αν θυμάμαι καλά, υπουργό, και τον κύριο βεβαίως Σουφλιά μετά, με ο Κουφός. Λοιπόν, και μετά βεβαίως οι σημερινοί που την προσυπογράφουν ακόμη μια φορά, αντί να την κάνουν τελατίνη, αντί να μπουν μέσα στα έργα να κάνουν επιμετρήσεις, αντί να κοιτάξουν και να φέρουν στο κοινοβούλιο αυτό το έσχος, το σκάνδαλο το μεγάλο, αλλά ξέρετε, Μπομπολέικο. Την ίδια ώρα βεβαίως
Ευτυχώς έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Γιατί ανησυχούσα πάρα πολύ. Δηλαδή, τι θα κάναμε χωρίς τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος έστειλε τελεσίγραφο στην El Dorado. Συμμορφωθείτε αλλιώς. Τρεις τελείες. Το τι ακολουθεί το αλλιώς, κανένας δεν το μάθει. Αλλιώς θα βάλω τη γάτα μου να κλαίει. Αλλιώς θα φύγω από την κυβέρνηση, εγώ θα βάλω κάποιον άλλον να σας εξυπηρετεί καλύτερα. Δεν ξέρουμε. Πάντως το αλλιώς ήταν με τρεις τελείες. Αποσιοποιητικά. Μεγάλη απειλή. Τι να σου πω. Κατορίθηκε πάνω τον Μπόμπολας. Και βεβαίως μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι για δέκατη ή ενδέκατη χρονιά η Ελντοράντο εκεί πάνω και να παρουσιάσει ζημιές που κανονικά θα έπρεπε να έχει κλείσει με βάση την νομοθεσία της ανώνυμης εταιρείας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Ακόμη και με βάση αυτή, θα έπρεπε να μπει σε αναγκαστική καθάριση και να κλείσει αυτό το ρημάδι εκεί πάνω. Δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα απολύτως, αν θέλετε, ούτε καν οικονομικοτεχνικά. Παρά το γεγονός αυτό το πράγμα, παίζεται χοντρά η μετοχή των μπομπολέικων στο χρηματιστήριο αυτή την εποχή και μάλιστα θεωρείται το ελληνικό χρηματιστήριο μπροστά στην κατάσταση που υπάρχει στα χρηματιστήρια στην Ευρώπη από τα καλύτερα και πιο κερδοφόρα. Διότι με τέτοια κυβέρνηση κονομάνε και γάτεσε. Το Bloomberg το είχε κεντρική είδηση αυτές τις ημέρες που έλεγε ότι μπροστά στη μετριότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων και με το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν κεφάλαια να διοχετευτούν προς τα ομόλογα, διότι τα ομόλογα των μεγάλων κρατών πιάνουν τώρα αρνητικά επιτόκια, να, έχουμε μια ωραία κυβέρνηση η οποία μας εξασφαλίζει πολύ μεγάλα κέρδη μέσω του χρηματιστηρίου και των ομολόγων. Ξέρετε πόσο απέδωσε την τελευταία εβδομάδα, τη εβδομάδα που μας πέρασε δηλαδή, της Πρωτομαγιάς. Ζήτω η Πρωτομαγιά. Η εργατική Πρωτομαγιά, προσέξτε, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, πόσο απέδεσε, 13% μεγαλύτερη, είναι το ιστορικό ρεκόρ για όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, το ελληνικό χρηματιστήριο. Μπράβο μας. Δεν το ψάχνει κανένας, δεν υπάρχει θέμα, αλίμον. Βαρουφάκι υπουργό οικονομικών να έχουμε και όλα τα λαστέρια, ας πούμε, και να τα κονομάνε χοντρά αυτοί που παίζουν πίσω τις πλάτες τους και με τη βοήθειά τους. Τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς τα πληρώνουμε. Τα παιδιά μας θα τα πληρώσουν. Δεν τρέχει τίποτα. Τα σκασμένα, γιατί θέλανε να γεννηθούν. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πάμε σε μια συμφωνία πακέτο. Πάνε τα ενδιάμεσα. Τώρα, αν τον Μάη πληρωθείτε μία η ώρα τα μεσάνυχτα, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα. Μάλιστα, έχουμε και ο κύριος Μανιός, είναι υπουργό, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν βγει κάτι απίστευτοι τύποι και λένε το εξής, ότι αν δεν μας δώσουν τα λεφτά θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός. Μαύρη ηλίθιε, ποιον απειλείς με αυτό? Ενάντια σε ποιον θα στραφεί το πιστωτικό γεγονός? Στον κακομοίρη που έχει καταθέσεις, που του καταθέτουν αυτό το ελάχιστο μισθό ή τη σύνταξη, που ούτε αυτή δεν βλέπει πλέον, γιατί με τις ανάγκες και με τις ρυθμίσεις στην εφορία εξαφανίζονται αυτά τα χρήματα. Αυτός υποφέρει. Ποιον απειλείς, ρε κεράτα? Βεβαίως έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη και οφείλω να ομολογήσω ότι κρατάει τις κόκκινες γραμμές. Αν δεν ήταν αυτός, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα είχε υπογράψει η κυβέρνηση. Θα είχε βγάλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε βάρος του ελληνικού λαού. Θα είχε ζητήσει και θα είχε υπογράψει την παράταση της δανειακής σύμβασης. Ευτυχώς όμως με τον κύριο Λαφαζάνη τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Θα είχε αποδεχτεί όλες τις προηγούμενες πράξεις των προηγούμενων κυβερνήσεων στα πλαίσια του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων. Αλλά ευτυχώς με τον κύριο Δραγασάκη. Λαφαζάνη μπερδεύονται γλώτα ολισθένουσα. Λοιπόν, ευτυχώς όμως με τον κύριο Λαφαζάνη υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Βέβαια. Και προσέξτε τι λέει. Οι κόκκινες γραμμές τους δεν είναι η εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Ούτε η ακεραιότητά της. Οι κόκκινες γραμμές είναι ο μισθός και η σύνταξη. Που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι προκειμένου εσύ να πάρεις το μισθό και τη σύνταξη, έστω και σε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο που έχει πέσει, βούλωσέ το και κάνε γαργάρα το ξεπούλημα της χώρας. Κάνε γαργάρα τις ιδιωτικοποιήσεις και τα ξεπουλήματα. Προσέξτε αυτές τις μέρες το Bloomberg, γιατί το εθνικό μας, η εθνική μας πλέον
Η δισογραφική πηγή είναι το Bloomberg, η Financial Times. Μας είπαν ότι η κυβέρνηση έδωσε καινούργια προσφορά, ή μάλλον ζήτησε προσφορά από την Costco για την επέκτασή της στο λιμάνι Πειραιά. Οι Γερμανοί βάζουν χέρι, διότι ο κύριος Καμένος, καθότι Αμερικανόπες, όπως λέμε ναυτόπες τα παλιά χρόνια, λοιπόν, Αμερικανόπες, ήθελε να το δώσει σε εταιρεία, ήθελε να δώσει το μεταφορικό έργο από την Costco προς το κέντρο της Ευρώπης σε ιδιωτική εταιρεία Αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά οι Γερμανοί πάτησαν πόδι. Όχι, ρε παιδιά. Παίρνουν τα 14 αεροδρόμια, να μην πάρουμε και το σιδηρόδρομο. Και έτσι θα βγει ο ΟΤΕ άμεσα σε ιδιωτικοποίηση, προκειμένου οι Γερμανοί ή οι Αμερικανοί να μοιραστούν την πίτα. Έτσι θα γίνει η ιστορία. Και εγώ ρωτάω, αν ιδιωτικοποιηθούν τα 14 αεροδρόμια που ανακοινώθηκε ότι ιδιωτικοποιούνται και θα δοθούν σε γερμανική εταιρεία. Δρομολογήθηκε αυτό. Είναι πράξη καλής θέλησης, λέει, για να βρεθεί ένας έντιμος συμβιβασμός με τους δανειστές. Εάν ιδιωτικοποιηθεί και το σιδηροδρομικό δίκτυο, το βαρύ, για το βαρύ μεταφορικό έργο, κυρίως το βαρύ μεταφορικό έργο προς την Ευρώπη, το ίδιο και τα λιμάνια, θα υπάρχει χώρα? Οι δρόμοι έτσι αλλιώς είναι ιδιωτικοί. Τι νόημα έχει να μιλάμε για Ελλάδα? Για τις παραλίες δεν πειράζει. Θα μας το εξηγήσουν στην Κεντρική Συμφωνία για την Ανάπτυξη. Το Συμβόλαιο Ανάπτυξης. Θα μας το εξηγήσουν τότε. Μας πούνε για το παραμύθι. Και βεβαίως υπάρχει και πώς να το πούμε, πώς ο Μαρθακός το πνεύματι στην αρχαιότητα το λέγανε πώς. Μα... ναι. Υπάρχει μια καινούργια κατηγορία σήμερα που είναι αναβαθμισμένη. Ο κύριος Λαζόπουλος, επειδή ντρέπεται καθότι είναι σε ευπρεπές κανάλι, το λέει μακάκας. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, μια αναβαθμισμένη κατηγορία που λέγεται περιμενάκης. Εγώ περιμένω, βέβαια. Το αστείο είναι ότι και όταν ακριβώς το τι περιμένει, βεβαίως ένας θεός ξέρει. Γιατί αν με όλα αυτά που έχουν γίνει δεν έχει καταλάβει ακόμη το που πάει η ιστορία, πραγματικά εντυπωσιάζουμε. Βεβαίως, ευτυχώς έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Το ξαναλέω και το παραλαμβάνω. Διότι αν δεν είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη, δεν θα βλέπαμε Θεού πρόσωπο. Μας εξήγησε ο κύριος Λαφαζάνης ότι η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης του, η μόνη, είναι ότι συμφωνήθηκε ή θα συμφωνηθεί πάση θυσία. Πάση θυσία! Α, δεν σηκώνει κουβέντα. Ο αγωγός με τους Ρώσους. Α, ναι. Πολύ ωραία. Και τον πόλεμο που θα προκύψει από αυτήν την ιστορία, ποιος θα τον πληρώσει, τα παιδιά του Λαφαζάνη ή τα δικά μου παιδιά? Γιατί από ό,τι ξέρουμε στη λίστα Λαγκάρντ και ο κύριος Λαφαζάνης έχει 50 χιλιάρικα στην καβάτζα στο εξωτερικό. Για να την κοπανίσει τα παιδιά του ή γιατί είναι έξω τα παιδιά του. Δεν με ενδιαφέρει, δεν είναι εκεί το θέμα. Τα δικά μου παιδιά όμως, τα δικά σας παιδιά, ποιος θα πληρώσει το αίμα για τον πόλεμο που θα υπάρξει στυλ Ουκρανίας στους δύο ανταγωνιστικούς αγωγούς που και τους δύο έχει αποδεχτεί ο κύριος Λαφαζάνης. Ευτυχώς όμως που έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη. Διότι αν δεν τον είχαμε θα ήμασταν χειρότερα. Για φανταστείτε. Όχι, πέστε μου δηλαδή. Για φανταστείτε τι θα γινόταν. Θα υπογραφόταν η παραχώρηση στον κύριο Μελισσανίδη της Δραπετσόνας ολόκληρης? Όχι βέβαια. Άμα είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη. Ευτυχώς όμως που έχει τον κύριο Λαφαζάνη, τι δώσαμε στον Μελισσανίδη? Βεβαίως θα μου πείτε τώρα τον κύριο Κοντομινά που λέγαμε τις προάλλες. Άλλη περίπτωση. Προσέξτε να δείτε τώρα. Οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές εντοπίζουν κίνηση μαύρου χρήματος στον κύριο Κοντομινά αξίας 550 εκατομμυρίων. Πώς την εντοπίζουν? Εμφανίστηκε ξαφνικά ο κύριος 90 τόσο να αγοράζει ερωτική φωλέα στο νέο οικοδομικό τετράγωνο που δημιουργείται εκεί κοντά που ήταν παλιά η δίδυμη πύργη. Είναι οι νέοι ουρανοξύστες που φτιάχνονται εκεί. Και επειδή είναι υψηλής ασφαλείας περιοχή, τάκ τον τζακώσανε το μάγκα και του πάνε πόθεν. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, υπάρχει το πόθεν σε αυτούς που φέρνουν λεφτά μέσα. Δεν είναι όπως εδώ. Όχι. Εδώ έχεις έναν κομματάρχη,
ένα τραπεζίτη και καθαρίζεις. Ό,τι λεφτά έχεις μέσα, πηγαίνεις σε μια τράπεζα, δηλώνεις προθεσμιακός, δεν σε ρωτάνε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση να ψάξει οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν, έστω και για το Θεαθήνε, επειδή το μόνο μαύρο χρήμα το οποίο πρέπει να κινείται είναι μόνο μέσω του μαύρου προϋπολογισμού, ο οποίος κινεί μυστικές υπηρεσίες και πολεμικές επιχειρήσεις των. Και δεν το λέω μαύρο εγώ, υπάρχουν γραφτή βιβλία για το μαύρο προϋπολογισμό των ΗΠΑ, και έτσι σου λέω, εγώ θα έχω το μονοπόλιο. Πώς έλεγε ο συνταγματολόγος του ναζισμού, το μονοπόλιο της βίας πρέπει να το έχει το κράτος. Έτσι ακριβώς αυτό εφαρμόζεται στις ΗΠΑ. Εγώ έχω το μονοπόλιο του μαύρου χρήματος. Πού πας εσύ, ρε ξεφτύλα? Τι είσαι εσύ δηλαδή? Και ενώ τον ψάχνουν, τον έχουν κολλήσει στον τοίχο, και ενδεχομένως αν δεν βρει καμία δίωδο, ξέρετε, κανένα κονέ και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, να τη γλιτώσει, να το δούμε, να τον χώνουν φυλακή στην Αμερική, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει πόθεν τα 550 εκατομμύρια δολάρια. Εδώ μια χαρά. Εδώ το τζακώσανε με το χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Postbank, δηλαδή στην Τράπεζα Δαμιευτηρίου, όταν έγινε η ιδιαίτερη, προσποιήθηκε καρδιακό επεισόδιο και είναι έπαξω. Πλήρωσε και 5 εκατομμύρια. Πλήρωσε. Αναρωτιέμαι. Έτσι γράφτηκε. Τουλάχιστον. Δεν ξέρω. Έτσι, καμία αναμόχλευση του θέματος. Καμία κινητοποίηση. Η νέα κυβέρνηση ασχολείται με άλλα. Πιο σοβαρά θέματα τώρα αυτά. Τι αλίμονο. Που θα φάει και ο Μπαρουφάκης. Θα φάει στα εξάρια χωρίς να τον κυνηγήσουν οι αναρχικοί. Είναι μέγα θέμα. Διότι δύο φορές προσπάθησε. Τη μία φορά του πετάγανε γιαούρτια, την άλλη του πετάγανε παντόφλες. Δεν ξέρω. Αλλά είναι μέγα θέμα. Διότι ο κύριος Βαρουφάκης πρέπει να φάει. Δεν μπορεί. Και ξέρετε, όταν πηγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης να φάει, πηγαίνει με τη γυναίκα του και 45 δημοσιογράφους των εγχώριων μέσων και άλλους 200 των εξωχώριων μέσων. Τεράστια παρέα. Λοιπόν, και έχει σοβαρό θέμα. Για φανταστείτε την κούραση που τραβάει ο άνθρωπος, πρωτόκολλα, βεγγέρες, όλα αυτά πράγματα, να τρώει και η γυναίκα του με το Παρίσι. Μετά στα εξάρχεια, όλα αυτά τα πράγματα. Έχει κουραστεί πάρα πολύ το παιδί. Πού να ασχοληθεί? Είναι ποτέ να ασχοληθεί με τον κύριο Μπόμπολα, με τον κύριο Αλαφούζο, παρεμπιπτόντος. Έτσι. Αυτό που ακούγεται, προσωπικά το διάβασα σε μια αραβική εφημερίδα, είναι ότι ο κύριος Αλαφούζος πρόκειται να διωχθεί από το τουρκικό κράτος για την εμπλοκή του στο κύκλωμα λαθρεμπορίας πετρελαίου που έρχεται από το νότο της Τουρκίας, και τελείως τυχαία, μην το μπλέκετε, τελείως τυχαία, είναι εκεί ακριβώς που έρχονται τα καμιόνια μεταφοράς πετρελαίου από τη Μουσούλη και τις άλλες περιοχές που ελέγχει το Χαλιφάτο. Εδώ είδατε πουθενά την είδηση? Πουθενά. Όχι βέβαια. Μήπως μάθατε κιόλας ποιος έχει τα περισσότερα βιτιοφόρα σε αυτό το δρόμο του θανάτου? Θυμάμαι παλιά υπήρχε μια πολύ ωραία αμερικάνικη ταινία που λέγεται «Το μεροκάματο του τρόμου», που έδειχνε οδηγούς στις Άνδης, αν θυμάμαι καλά, σε μια περιοχή στη Λατινική Αμερική, οδηγοί που μετέφεραν με καμιόνια δυναμίτιδα στα ορυχεία πολύ ψηλά των μεγάλων πολυεθνικών, ας πούμε, και που βέβαια σκοτωνόντουσαν στον δρόμο και τα λοιπά, γιατί ανεβαίνανε τους χωματόδρομους αυτούς, τους δανελουδών, πάνω στα βουνά. Ήταν μια πολύ ασπρόμαυρη ταινία. Εξαιρετική. Έτσι λοιπόν το μεροκάματο του τρόμου τώρα γίνεται στους δρόμους από τη Μουσούλη προς τη Νότια Τουρκία, όπου έρχονται τα βιτιοφόρα, και τελείως τυχαία, αν ψάξετε το πράγμα εκεί, εγώ λέω τι λέει η αγορά. Δεν ξέρω, εισαγγελέας δεν είμαι. Θα μου πείτε, καλά, ποιος είναι? Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν εισαγγελείς. Όποιος δηλώσει ό,τι θέλει είναι, δηλαδή, έτσι. Είναι ο κύριος, ο αγαπητός σύντροφος της κυρίας, της κυρίας Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να τη λέω κυρία Μπαχογιάννη. Είναι ντροπή. Ντροπή για τον Μακαρίτη. Και για το ότι αντιπροσώπευε αυτός, παρά το ότι ιδεολογικά ήμασταν αντίθετοι. Αλλά όποιος έχει διαβάσει γραπτά του ή κείμενά του, καταλαβαίνει πρώτον γιατί δολοφονήθηκε, από ποιους δολοφονήθηκε και γιατί χρησιμοποιούν το όνομά του, το επώνυμό του, για πολιτική καριέρα.
Αλλά τέλος πάντων, η κυρία Μητσοτάκη, η κυρία Ντόρα Μητσοτάκη, έχει έναν αγαπητότατο σύζυγο, ο οποίος ασχολείται με αυτές τις δουλίτσες. Και η αγορά βοά ότι ένα μεγάλο μέρος του στόλου των βιωτιοφόρων που ανεβοκατεβαίνουν Μουσούλη, νότια Τουρκία, είναι δική του ιδιοκτησίας. Αλλά πώς θα το ανακαλύψουμε αυτό, εάν δεν μπούμε τέρμα ή offshore? Πώς θα το ανακαλύψουμε όταν δεν έχουμε εισαγγελείς? Δεν έχουμε εισαγγελικές και ανακριτικές άρχες. Είμαστε η χειρότερη μπανανία της Ευρώπης στο αναλυτολική και δυτική. Τι μας νοιάζει άρρωστη? Μια χαρά είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και βεβαίως ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη, το ξαναλέω, έχουμε ευτυχώς που έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη και την αριστερή παντούφλα, την αριστερή πλατφόρμα. Γιατί χωρίς την αριστερή πλατφόρμα δεν ξέρουμε τι θα κάναμε. Ευτυχώς, συγκρατεί. Τώρα ποιο συγκρατεί? Αυτούς που τα έχουν πάρει στο κρανίο χοντρά και λένε ρε γαμώτο, τουλάχιστον θέμα εντυμότητας και προσωπικής αξιοπρέπειας είναι τουλάχιστον αυτά που φτύναμε να μην τα γλύφουμε. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είσαι αριστερός ή δεξιός. Έχει να κάνει με προσωπική αξιοπρέπεια. Και αν δεν μπορεί να την κρατήσεις την προσωπική σου αξιοπρέπεια, τότε να βράσω το τι επικαλείς. Αλλά ευτυχώς, ξαναλέω, που έχουμε τον κύριο Λαφαζάνη και μας εξήγησε στην Καθημερινή ότι αυτός πιστεύει στο σοσιαλισμό. Ναι. Πιστεύει στο σοσιαλισμό. Όντως είναι γεγονός. Πιστεύει. Όχι αυτό το λεχρήτικο του υπαρτού σοσιαλισμού που υπηρέτησε 60, 70, 80 χρόνια. Όχι. 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 Προς Θεού. Τον άλλο σοσιαλισμό. Ναι. Το σοσιαλισμό των πλουσίων. Το σοσιαλισμό του Μπόμπολα. Το σοσιαλισμό του Αλαφούζου. Το σοσιαλισμό της Αρπαχτής. Δώστε και με ένα μπάρμπα. Αυτό το σοσιαλισμό πρεσβεύει. Ναι. Γιατί όσο υπήρχε ο άλλος και ο άλλος τάσκαγε χοντρά στο κόμμα που υπηρετούσε με κομματική ατιμιστία ο κύριος Λαφαζάνης, κουβέντα. Κουβέντα. Θυμάμαι τότε και ανέκδοτο να ακουγόταν στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, έμπαινε θέμα διαγραφής του συντρόφου που το έλεγε το ανέκδοτο. Αλίμονο. Όταν έπεσε όμως ο μηχανισμός, σας τα δίνουμε χοντρά για να είσαστε υποτακτικοί. Έτσι, τα ψάξαμε αλλού. Στον καλό Γρίτσα, στο Λαμπρακιστάν, στον Μπομπολέικο και φτιάξαμε άλλο κόμμα. Βέβαια. Να αντιπροσωπεύει άλλο σοσιαλισμό. Το σοσιαλισμό του αρπάζομεν εμείς όπως μπορούμε για να ζήσομεν. Διότι πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Άεργος μια ζωή με κομματική αντιμνηστία και 50 χιλιάρικα στο εξωτερικό δεν γίνεται. Σας το λέω με τα πλήρη λόγου γνώσεως, γιατί πώς να το κάνουμε. 30 χρόνια στο κουρμπέτι, σε πολύ καλές δουλειές στον ιδιωτικό τομέα και δεν μπόρεσα να έχουμε. Κάτι συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα και ένας άνθρωπος διευθυντής, ξέρω πάρα πολλούς διευθυντές τραπεζών. Ενώ από αυτούς που είναι πραγματικά, δηλαδή που σκίζονται οι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά. Και δεν μπόρεσαν να αφήσουν στην άκρη, όσο ψηλά και να έφτασαν γύρω στα 300 με 350 χιλιάρικα. Υπάλληλος που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και έχει και πρόγραμμα αναπτυξιακής φύσεως εκτραπέζες με 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν γίνεται. Αυτά μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πριν ΠΑΣΟΚ και μετά θα γίνει πάλι ΜΠΑΛΟΚ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι, μόνο εκεί γίνονται. Και αυτοί, κατά τα άλλα, εμείς περιμένουμε, περιμένουμε ότι αυτοί θα έρθουν σε σύγκρουση για μας. Για το δικό σου μεροκάματο, τη δική μου οικογένεια, το δικό μου αύριο. Αυτοί. Και εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, πάρτε τους έναν προς έναν, όλους τους. Ανεξάρτητα τι λένε και ποιες είναι οι φωσφορίζουσες πολιτικές τους ιδέες. Πότε συγκρούστηκαν με την καθιστική ατάξη πραγμάτων? Πότε δώσαν αγώνα? Πότε ρίσκαραν? Πότε ρισκάρισαν, δηλαδή πότε πήρανε ρίσκα για αυτόν τον αγώνα? Άλλο αγώνας για το κόμμα, για να έχει ψήφους και μακροημέρευση, και άλλο αγώνας για την κοινωνία, για τους πολίτες, για τον κοσμάκι. Πότε? Για σκεφτείτε λιγάκι, ποιος από δάφτους? Μόνο ένας που εγώ θυμάμαι, εκτός και αν κάνω λάθος. Ο κύριος Γλέζος, με την ιστορία που έχει λόγω
τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. Τι να το κάνω όμως, όταν σε ολόκληρη μεταπολίτευση δεν υπάρχει ούτε μία σωστή πολιτική επιλογή που έχει κάνει. Ούτε μία σωστή πολιτική επιλογή. Σωστή τι εννοώ? Έντιμη. Πολιτικά έντιμη. Αντίστοιχη με τον αγώνα της Εθνικής για την Εθνική Ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία και την κοινωνική απελευθέρωση που αφιερώθηκε όταν ήταν νέος. Πρώτα, το 1974-1975 μας γάνωσε το μυαλό. Ευτυχώς είμαστε μας πιτσιρικάδες, απλά τα διαβάζουμε και γελάμε σήμερα. Με τον Καραμαλή ή Τάγκς. Μας τάπριζε τότε. Να τρέχει πίσω η αριστερά από τον Καραμαλή. Ο μέγας εθνάρχης αριστεράς. Κατά τον κύριο Γλέζο και άλλους, όχι μόνο για τον κύριο Γλέζο. Πότε μπήκε στο Πασόκ? Όταν το Πασόκ μεταλλάχτηκε. Ούτε καν στην πρώτη τετραετία. Που ήταν τριετία. Όχι βέβαια, τότε που έπαιρνε τα ελάχιστα, τα μηδαμινά μέτρα για τους εργαζόμενους. Όχι. Μπήκε στη δεύτερη τριετία. Μετά τα πραξικοπήματα στη ΓΕΣΕΕ, μετά την επιβολή της λιτότητας με τον Υπουργό Σιμίτη και όλα τα υπόλοιπα του εκμαυλισμού της ελληνικής κοινωνίας. Τότε πήγε να στηρίξει τον Πασόκ. Και το στήριξε μέχρι που ήρθε ο κύριος Σιμίτης και δεν τους χρειαζόταν άλλο όλους αυτούς τους παλιούς και τους πέταξε έξω κλωτσιδών ο ίδιος ο Σιμίτης. Και τώρα τι ακριβώς αντιπροσωπεύει? Πότε ήρθε σε ρήξη με το κατεστημένο? Εννοώ μεταπολιτευτικά, μη με παρεξηγήσετε. Πολιτικά. Πότε? Τώρα γιατί να τον πιστέψουμε σήμερα ότι έχει κόκκινες γραμμές? Πού ήταν οι κόκκινες γραμμές όταν ξεφτιλιζόταν το ΣΥΠΑ με το ΠΑΣΟΚ που υπηρετούσε ο ίδιος? Πού ήταν οι κόκκινες γραμμές με τον Εθνάρχη Καραμαλή, τον Καραμαλή ή Τάγκς, που στήσανε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πάρει την πλειοψηφία μόνο και μόνο για να μας φορέσει ένα σύνταγμα που μπορεί να έλεγε λαϊκή κυριαρχία, αλλά λαϊκή κυριαρχία δεν υπήρχε πουθενά? Πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί τώρα να τον πιστέψουμε? Και τι άλλο χρειάζεται να γίνει για να υπάρξει η αντίδραση? Και να το πούμε και παρακάτω το εξής. Άντε και κάνουνε, πώς να το πούμε, αντιδρούν. Τι εννοούν αντιδρώ? Μπορεί να μας κάνει κάποιος λιανά, δηλαδή θα σηκωθούν να φύγουν από τις θεσούλες, τις ζεστές θεσούλες των 6 και 8 χιλιάρικα το μήνα, είτε από την κοινωνική έδρα, είτε από το Υπουργείο, για να έρθουν με τον κόσμο να τον ξεσηκώσουν? Πες το μου ρε παιδιά, δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή. Και να το πούμε και πιο χοντρά. Πείτε ότι αυτή η κυβέρνηση για κάποιο περίεργο λόγο, δεν ξέρω για ποιον, ούτε ανήκει στη σφαίρα της λογικής, αλλά τέλος πάντων αυτή η κυβέρνηση αποφασίζει να συγκρουστεί με τους Ευρωπαίους. Ίσως γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά εκεί που την οδηγούν οι Ευρωπαίοι δανειστές. Με τι κότσια ακριβώς θα ακολουθήσει εναλλακτική πολιτική? Ποιος θα εφαρμόσει εναλλακτική πολιτική? Ο Βαρουφάκης? Ποιος θα εφαρμόσει? Αυτός που μας λέει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, μόνο Ευρωπαίοι. Προφανώς, κατά το ότι δεν υπάρχουν εθνικές ταυτότητες στα ζώα. Διότι μόνο τα ζώα δεν έχουν εθνική ταυτότητα. Θα μου πεις, όμοιος ομοίο. Τέτοιος είναι ο κ. Βαρουφάκης, αυτούς αναγνωρίζει. Λογικό είναι. Αλλά... όπως και η κυρία Παναρίτη. Απανητές δηλώσεις είναι η κυρία, δηλώνει Αμερικανίδα. Τι δουλειά έχει στην Ελλάδα, λέει ο αφελής. Αναρωτιέται. Ποιος ακριβώς έχει τη δυνατότητα να καταστρώσει σχέδιο, να το εφαρμόσει εναλλακτικά σε συνθήκες ρήξης και σύγκρουσης με τους Ευρωπαίους? Σε αυτό, αν το εννοούσε έτσι ο κύριος Κουτσούμπας που έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να στηρίξουμε ακόμη για να έρθουν σε ρήξη και βγουν από το ευρώ, αν το εννοούσε έτσι, θα μπορούσε να το δώσει κάποιος κατά τη δίκιο. Βέβαια δεν το εννοούσε έτσι, στα αφεντικά του μιλούσε και έλεγε: μάγκες, μην ανησυχείτε, εμείς δεν πρόκειται να παλέψουμε για την έξοδο από το ευρώ και την ευρωζώνη. Και αν υπάρξει αυτό το πράγμα, εμείς θα την πολεμήσουμε. Αυτό έδινε το. Οπότε συνεχίστε να ρέει το χρήμα, γιατί πρέπει να ζήσουμε και εμείς ταυτόχα κομματικά στελέχη του Πελισσού. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Με ποιο σχέδιο?
Πού συζητάνε τα εναλλακτικά? Και τέλος πάντων, στην κατάντια που έχει φέρει τη χώρα, πώς ακριβώς σκέφτεσαι να τη βγάλεις έξω ή να έρθει σε ρήξη? Δεν λέω εγώ για τους Βαρουφάκηδες, γιατί λένε οι άνθρωποι δεν θέλουν με τίποτα να πάνε σε ρήξη. Ούτε για τον κύριο Τσίπρα μιλάω. Για τους Λαφαζάνηδες εγώ μιλάω. Πώς ακριβώς εννοείται τη ρήξη? Με ποιο σχέδιο? Πώς ακριβώς φαντάζεστε ότι μπορεί να πάμε από μέρα σε μέρα, ώστε να μην, εκτός και αν εννοείται αυτό που λένε και οι φασίστες, ρίχνουμε τη χώρα στον, πώς το λένε, στη φουρτούνα, στους καρχαρίες, θα δαγκώσουν οι καρχαρίες από εδώ, θα δαγκώσουν από εκεί, δεν μπορεί να τη βάνε ολόκληρη, κάτι θα μείνει. Αν αυτό είναι το σχέδιό σας, αν είναι αυτό το σχέδιό σας, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δημήτρη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Ξεκινώντας λοιπόν, καταρχάς να κάνουμε μια διόρθωση, η οποία μας το στέλνουν εδώ μια φίλη, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, η φίλη Βάσο. Λέει, η ταινία «Το μεροκάμα του τρόμου» ήταν γαλλική, με τον Ιβ Μοντάν. Όντως είναι έτσι, και εγώ τώρα έτσι το ξεκαθάρισα περισσότερο στο μυαλό μου, όντως είναι αυτό, μια εκπληκτική ασπρόμαυρη ταινία, αλλά είναι στο πλαίσιο εκεί που το είναι, στη Λατινική Αμερική, και το μεροκάμα του τρόμου που δεν ήθελε κανένας να φορτωθεί, να πάρει ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό ας πούμε, και να μεταφέρει εκρηκτικά εκεί που θα πρέπει να μεταφέρει εκρηκτικά. Τέλος πάντων, σήμερα τα μεροκάμα του τρόμου είναι κάτι το πολύ συχνό, είτε οδηγείς αυτοκίνητο είτε όχι, και όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, αλλά σε διεθνές. Να σας πούμε κιόλας ότι αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, θα αναφερθούμε σε αρκετά, και το έχουμε, δεν το έχουμε κάνει τις προηγούμενες μέρες. Να σας πω ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην εκπομπή στο μικρόφωνο με κάπα, μικρόφωνο dk@gmail.com, μικρόφωνο dk@gmail.com. Να πω και για το chatting, ας πούμε, που λέτε διάφοροι, εγώ δεν παρακολουθώ chat, οπότε δεν μπορώ. Δεν είναι μπροστά μου, δεν παρακολουθώ το chat, παρακολουθώ μόνο τα μηνύματα που μου στέλνουν μέσω του email. Γι' αυτό και μη ρωτάτε αδίκως και νομίζετε ότι επειδή ρωτάτε τα παίρνω και εγώ δεν απαντώ και τα λοιπά. Δεν παρακολουθώ το συγκεκριμένο chat που έχει το ηρωή, δεν ξέρω και πώς είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι στην Τετάρτη στις 6 Μαΐου στο Μενίδη Αττικής, στην ώρα 6:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών Φιλαδελφίας 87 και Μπόσδα, θα είναι ομιλία ανοιχτή συζήτηση που αφορά το ζήτημα της νέας δραχμής, της εισόδου της νέας δραχμής και διαγραφής του χρέους, που είναι το θέμα της ημέρας, με την έννοια ότι εδώ που μας πάνε πλέον έχει κατανοήσει ακόμη και ο πιο ανόητος ή αφελής ότι δεν γίνεται τίποτα μέσα στα πλαίσια τα συγκεκριμένα που μας έχουν επιβάλει ή που μας έχει επιβάλει το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μας ρωτάει ένας φίλος, λέει, μήπως έχεις υπόψη σου αν υπάρχει ελληνική μετάφραση από το Wilson Price του 12. Όχι, ελληνική μετάφραση δεν υπάρχει. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, εκτός και αν κάνω λάθος. Και φυσικά ο καπετάν Σπίρτσης πήρε με έξοδα πληρωμένα από τις ΕΠΕΣ μας να επιθεωρήσει τη ζημιά που προκάλεσε ο προστατικός ποτάμις. Λοιπόν, όχι, δεν θα δεχτεί ο κύριος Θοδωράκης, διότι δεν αναφέρεται σε αυτό το ποτάμι. Υπάρχει, λέει, απόφαση στη Διάβγεια που εγκρίνει τη μεταφορά του Σπίρτζη, αλλά λέει του κολλάει η σελίδα και δεν μπόρεσε να μας στείλει το link. Να θαυμάσουμε και εμείς πόσο τον πληρώσαμε για να πει τέτοια μπαρούφα. Τον έχουμε υπουργό αυτόν τον τύπο. Φανταστείτε, ρε διάολη, τα κομματικά στελέχη, όλοι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, τα πτυχία τα αγοράσανε είτε για κομματικού ταμείου είτε ξέρω με ποιο άλλο τρόπο. Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι, ας πούμε, και παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Με τρελαίνει. Ένα μικρό σχόλιο για όσα έγραψε ο Μιλιός στο blog του, μας ζητάει ο φίλος ο Γιώργος. Στο άρθρο που ανάτησε στο ιστολόγιο του με στήλο «Σκάκι, όχι πόκερ» και υπότιτλο «Ξανακερδίζω το χαμένο τρόπο, χρόνο, τρία πουλάκια κάθονται και ο Μιλιός το χαβά του»,
Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως εάν οι δανειστές αδιαφορούν για τη δημοκρατία και τη βούληση του ελληνικού λαού και απαιτούν συνέχιση λιτότητα στην Ελλάδα, δηλαδή ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να θετήσει την βασική εντολή που τους έδωσε ο ελληνικός λαός, τότε η λύση είναι μία. Κρατηθείτε τώρα. Προσέξτε, θα πει λύση ο Μιλιός τώρα. Κρατηθείτε. Όχι ρε παιδιά, μην προσέξτε, μην πέστε κάτω δηλαδή. Λέω, όποιος οδηγεί αμέσως να πλευρίσει. Διότι θα ακουστεί η λύση Μιλιού. Μη είναι αυτό. Πάντα, λοιπόν, καθυστέρηση των υποχρεώσεων προς δανειστές. Βέβαια. Είχαμε την έμεινο καθυστέρηση, τώρα έχουμε και τη μίλια καθυστέρηση. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα, η μεγάλη λύση είναι να καθυστερήσουμε τις πληρωμές. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Τους δικαιολογώ που τον διώξανε, γιατί είναι τόσο ηλίθιος ο άνθρωπος. Οπότε, ακόμη και για το ΣΥΡΙΖΑ, πάει πολύ. Είπαμε. Σταθάκης. Βαρουφάκης. Άμα πήγε και ο Μιλιός, είναι 3-3. Έχει το τσακαλό το, θα μου πείτε. Είναι και ένα θέμα. Λοιπόν, με άλλα λόγια, καθυστέρηση πληρωμών μέχρι ότου υπάρξει συμφωνία. Τι λες, ρε φίλε. Τι λες, ρε φίλε, που μένεις εκεί πέρα να έρθω να σε βασκελώσω. Είσαι σοβαρός. Το καθυστέρηση πληρωμής των τελών, βέβαια, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Παράδειγμα, στα διακρατούμενα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορείς να κάνεις καθυστέρηση. Στο Δέλτα Κιτάφ μπορείς να κάνεις καθυστέρηση. Στις υπόλοιπες, καθυστέρηση πληρωμής, στα υπόλοιπα ομόλογα της ελεύθερης λεγόμενης αγοράς, τη διακινούμενα ομόλογα, καθυστέρηση πληρωμής σημαίνει de facto default. Θα στο κάνουν και οι διεθνείς αγορές. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Ξέρω ότι για το κράτος το κυρίαρχο δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά με Μιλιούς, τσακαλώτους, βαρουφάκιδες και λοιπούς εντός του ευρώ σημαίνει καταστροφή. Ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό που έχουν κάνει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φέραν σε default τη χώρα για να γίνει γενική εκαθάριση από τους δανειστές της. Εντός ευρώ. Γιατί αυτό σημαίνει default μέσα στο ευρώ. Και συνεχίζει. Πάντα εντός της ζώνης του ευρώ. Μια που η νομισματική υποτίμηση αγοραστικής δύναμης και το βιωτικό πέδιο της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι εξίσου ανεπιθύμητη με την εσωτερική υποτίμηση. Μπορεί να, να το εξηγήσει κάποιος. Ξέρω κάποιος, ο άνθρωπος δεν έχει μεροκάματο, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Είχε μια αργομιστία στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, ελαίο μεγάλης πρίκας και μεγάλου περιουσιακού. Και δεν έχει δουλέψει ποτέ. Να το εξηγήσει κάτι ότι με την νομισματική υποτίμηση, που βεβαίως είναι ανεπιθύμητη η νομισματική υποτίμηση, πρώτον δεν είναι νομοτελειακό για ένα εθνικό νόμισμα, αλλά και αν υπάρξει, μπορεί να αντισταθμιστεί με μέτρα όπως αυτόματη μαθημική αναπροσαρμογή ή υποστήριξη του κοινωνικού κράτους, κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις με την εσωτερική υποτίμηση τύπου ευρώ. Και τέλος πάντων, αυτές οι ανοησίες που λέει, πού εφαρμόστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή όλοι περιμένουν ένα Μιλιό για να τους εφαρμόσει, να θα τρελαθούμε. Η ίδια η ύπαρξη ενός νομίσματος που συνιστά, ή αν θέλετε, που αποτελεί, που ισοδυναμεί με χρέος, προϋποθέτει πολιτικές εσωτερικές υποτίμησης. Δηλαδή, προϋποθέτει ότι το μεροκάματο, οι πραγματικές υλικές αξίες της οικονομίας, θα πρέπει να βαίνουν μειούμενες. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο η λιτότητα. Απλά τώρα η λιτότητα ξεφύγει από κάθε λογική, καλπάζοντας ταυτόχρονα και το χρέος. Η λιτότητα είναι συνυφασμένη με το ευρώ. Τα ξεχνάμε αυτά. Τι περάσαμε στη δεκαετία του 90 για να μας βάλουν στο ευρώ ο κύριος Σιμιτάκουλας, και το μόνο που μας έλεγε είναι ότι θα κερδίσουμε από τη μείωση των επιτοκίων. Θα παίρνουμε δηλαδή δάνεια, όχι εισόδημα, δάνεια. Αυτό μας λέγανε τότε. Και τότε τα απλά τα επιτόκια δεν θα είναι 16 και 18%, θα είναι μεσοσταθμικά 4% για την οικιστική. Βεβαίως, γιατί και τα καταναλωτικά φτάνανε μέχρι 20%. Λοιπόν, άρα, τι μας λέτε τώρα. Ουσιαστικά από το 85 και μετά, η ελληνική κοινωνία, προετοιμαζόμενη για την πρόκληση του 87, την πρόκληση του 92 και μετά για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινό νόμισμα, είναι σε τροχιά λιτότητας. Σήμερα εξευτελιστεί το σύμπαν, διότι βεβαίως πρέπει να πέφτουν άμα απανωτές οι οριζόντιες περικοπές προκειμένου να σωθεί το ευρώ. Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά, δηλαδή, πού είναι αυτοί, ρε γαμώτο, από πού ήρθαν αυτοί. Και στο κάτω της γραφής, ούτε το Πασόκ δεν μπόρεσε να μελετήσει εκείνη την εποχή, την εποχή δηλαδή που το Πασόκ έδωσε αυξήσεις σαν κυβέρνηση, εννοώ, το 82-83 μέγιστο, που έδωσε και την αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, που χάρη σε αυτό απέκτησε δυνατότητα
έστω οριακή αποταμίευση στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Λοιπόν, αυτό που απέκτησε, δεν λέω ότι έκαναν φοβερά άλματα, αλλά αυτό ακριβώς δεν συνέβαλε, πώς να το πούμε, στην κατάρρευση των ελληνικών νοικοκυριών, παρά το γεγονός ότι ακολουθούσε πολιτική διολίσθησης, δηλαδή πολιτική νομισματικής υποτίμησης η ελληνική κυβέρνηση. Ή δεν το θυμόμαστε αυτό? Πού είναι αυτός δε εσύ, πού τους μαζεύουν όλους αυτούς? Ο Μιλιός μπορεί να το παίζει grand papa του μαξισμού, τύφλα στα τύφλα που έχει σιγά. Λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι νέος συντηρητικός στις οικονομικές του απόψεις. Φιλελεύθερος μέχρι αηδίας. Έχει ακριβώς την ίδια τη λογική του ευρωπαϊκού νεοφιλελευθερισμού. Απλούστατα βάζει αριστερό πρόσημο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν έχει καμία διαφορά στις οικονομικές αντιλήψεις. Γι' αυτό και λέει πατάτες. Πατάτες. Και μάλιστα, ξέρετε, γλυκοπατάτες, από αυτές τις άθλιες πατάτες που βγάζουν η Γερμανία πάνω, στα ψηλά μέρη, εκεί στο Μαυρόχωμα, γλυκοπατάτα, ας πούμε, που τις δίνανε παλιά στους κολύγους για να ζουν, και χάρη στην γλυκοπατάτα αυτή ξεσπάσανε 4 πόλεμοι των χωρικών. Ούτε οι Γερμανοί χωρικοί δεν το δεχόντουσαν. Τέτοιου τύπου γλυκοπατάτα ξέρει ο τύπος. Και μας το παρουσιάζει και οικονομική θεωρία. Λοιπόν, ο φίλος λέει στις 29 Απριλίου 2015, άλλη με ευτυχώς, προσέξτε, έτσι, αποφάσεις, παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας, στέφχος δεύτερο, αριθμός φύλου 742, ημερομηνία 29 Απριλίου 2015. Κρατιόσαστε? Πάμε τώρα. Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως Τραπέζης Ελλάδος με υπονυμία Τράπεζα Πειραιός ΑΕ. Συνολικό ποσό 4,5 δις, παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως Τραπέζης με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιός ΑΕ. Συνολικό ποσό 1,75 δις, παρακαλώ. Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως Τράπεζας της Τράπεζας με την επωνυμία Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ποσού 4,1 δις, παρακαλώ. Παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως Τράπεζας με την επωνυμία Eurobank Εργασίας ΑΕ, συνολικού ποσού 1,5 δις, παρακαλώ. Με λίγα λόγια δηλαδή, μόνο στις 29 Απριλίου από το ΦΕΚ αυτό, 11,5 περίπου δισεκατομμύρια πήγανε με εγγύηση φυσικά του ελληνικού δημοσίου νέα ομολογιακά δάνεια των κυβερνήσεων. Αν θυμάμαι καλά, άλλα 18,5 δισεκατομμύρια τους έχουν δώσει τη δυνατότητα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να πάρουν συστημικές τράπεζες τον προηγούμενο δίμηνο. Προσέξτε, 18,5 και 11,5. Πόσο είναι το σύνολο? 30. Λοιπόν, είναι περίπου στα 30 δισεκατομμύρια, χώρια τα 63 δισεκατομμύρια που έχουν δανειστεί το τελευταίο τρίμηνο από το ευρωσύστημα. Καταλαβαίνουμε που πάμε. Και όλα αυτά τα χρωστάμε εμείς. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Είτε τα παίρνουν από την ελεύθερη αγορά, πια ελεύθερη αγορά, από τους κερδοσκόπους δηλαδή, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, είτε τα παίρνουν από το ευρωσύστημα, πάλι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Με αυτό τι θα γίνει? Ευτυχώς όμως. Α, οφείλω να ομολογήσω. Α, μισό λεπτό. Ευτυχώς που έχουμε τον Παναγιώτο Λαβαζάνη. Γιατί ρε παιδιά, χωρίς αριστερή πλατφόρμα, πώς τη λένε για όλα αυτά. Τέλος πάντων, φανταστείτε πώς θα παίρνανε. Όχι, οφείλω να ομολογήσω δηλαδή. Ευτυχώς που υπάρχει αριστερή πλατφόρμα. Γιατί αν δεν υπήρχε, θα παίρνανε περισσότερα αυτοί. Δηλαδή, καθίστε δηλαδή, μην είμαστε και πλειονιάκτης. Λοιπόν, κάποιες ερωτήσεις μας έχει στείλει ένας φίλος και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτές. Πρώτο, από τον Ιούλιο του 2013 και έχοντας επισκεφτεί την Πάτρα, είχατε πει ότι ο ρυθμός πλούτος της Ελλάδας είναι μη εκμεταλλεύσεως και μη εξορίξιμος. Αυτή την πληροφορία την έχετε από γεωλόγους ή άλλους ειδικούς σχετικά με την εξόρυξη του πλούτου, είναι δική σας εκτίμηση?
Το ίδιο ισχύει δηλαδή μη δυνατότητα εξόριξη για το πετρέλαιο της Στεριάς, συγκεκριμένα από εκπομπή του Χαρδαβέλα. Α, έχουμε σοβαρή πηγή εδώ. Εκπομπή του Χαρδαβέλα. Όχι αυτή με τους ξυγιεινούς, οι άλλοι με τους μουσάτους. Λοιπόν, προκύπτει ότι υπάρχει πετρέλαιο στο καλπάκι Ιωαννίνων. Βεβαίως. Και στην τουαλέτα της μαμάς μου ήταν, αλλά τελικά δεν ήταν, ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, όπως επίσης και στα Γρεβενά, σύμφωνα με τον Γιώργο Αϊφαντή και τον Κωνσταντίνο Κόλμερ, εξαιρετικούς ειδικούς στα ζητήματα πετρελαίου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτον, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι μη εκμεταλλεύσιμος και μη εξορίξιμος ο ορυκτός πλούτος. Αυτό που είπα είναι ότι θέλει μια πολύ μεγάλη και σοβαρή μελέτη το όλο θέμα. Πρέπει να εκτιμήσουμε σε ποιο βαθμό είναι εκμεταλλεύσιμο και εξορίξιμος και με ποια κριτήρια πρέπει να το κάνουμε. Πρώτον, αν είναι εξορίξιμος και εκμεταλλεύσιμος για να πουλάμε πρώτη ύλη στη διεθνή αγορά, τότε είναι η χειρότερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. Είναι καταστροφή κυριολεκτική. Δεύτερον, θα πρέπει να εκτιμήσουμε αν είναι εκμεταλλεύσιμο και εξορίξιμο με βάση τις εσωτερικές μας ανάγκες και με βάση τη δυνατότητα να μετεξελιχθεί η βιομηχανία μας ή να αναπτυχθεί η μεταποιητική βιομηχανία στη βάση του κομματιού εκείνου του ορυκτού μας πλούτου που είναι όντως εκμεταλλεύσιμος με αυτά τα κριτήρια. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε επέμβαση για την εξόριξη του πλούτου σημαίνει οικολογική καταστροφή. Συνεπάγεται οκαταστροφή. Το θέμα είναι σε τι μέγεθος, πόσο αναπλάσιμη είναι αυτή και σε ποιο βαθμό την ανεχόμαστε. Αν είναι για παράδειγμα να καταστρέψω ολόκληρη τη Χαλκιδική για τον κύριο Μπόμπολα, ποτέ μη σώσω και βγάζω το χαλκό και το χρυσάφι από εκεί πέρα. Ποτέ μη σώσω. Σαν χώρα. Έχει να κάνει με το τι προτεραιότητες έχουμε. Λοιπόν, και δεύτερον, έλεος, εάν πάρουμε στα σοβαρά και τον κύριο Χαρδαβέλα, έλεος. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλες αυτές τις δεκαετίες ο κύριος Χαρδαβέλας και ο κάθε κύριος Χαρδαβέλας δεν είχε ανακαλύψει τίποτα περί ορυκτού πλούτου. Για παράδειγμα, ενώ μας έχουν πρίξει τα ούμπαλα με τους υδρογονάθρακες, δεν λένε κουβέντα για το ξεπούλημα της Λάρκο και τους βοξίτες. Και τους βοξίτες μετά, ούτε για τον Νικέλιο, σιδηρονικό ήλιο, ούτε για τους βοξίτες. Γιατί για αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι έτοιμα. Είναι άμεσα εξορίξιμα και άμεσα αξιοποιήσιμα. Υπάρχουν και εργοστάσια αντίστοιχα. Γιατί τα παίρνουμε στα χέρια μας, να μπορούμε να τα συμπληρώσουμε με μεταπτυτικές βιομηχανίες, με κρίσιμα υλικά, για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Γιατί δεν λένε κουβέντα για αυτά. Και μην νομίζω ότι είναι φτηνά υλικά στη διεθνή αγορά. Απλά τι κάνουν, κολακεύουν τον αφελή. Του λένε, έχεις δει τους Αιήχηδες έτσι, με το ουρί του παραδείσου. Ατζέμ πιλάθη και ουρί παραδείσου και υδρογονάθρακες. Ας αφήσουμε τις ανοησίες, θέλει σχεδιασμό, θέλει πραγματικά επιστημονικό σχεδιασμό. Εδώ διαλύσαν το ΙΓΜΕ. Α, παρεπιπτόντως, το ΙΓΜΕ δεν επαναστάθηκε επί κυβέρνησης. Όπως ακριβώς και η πρώτη κατοικία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μην το ξεχνάμε αυτά. Πρώτη κατοικία, καλή νύχτα. Λοιπόν, ούτε το ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ, εντωμεταξύ, οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ έχουν σαλτάρει, κάνουν κινητοποίησεις. Το επιστημονικό δυναμικό, γιατί μόνο αυτοί έχουν μείνει και ενδεχομένως κάποιοι λίγοι από το υπόλοιπο προσωπικό, το έχουν τελείως ακινητοποιήσει, το έχουν διαλύσει και βεβαίως ο κύριος Λαβαζάνης. Ευτυχώς που τον έχουμε. Ευτυχώς που έχουμε την αριστερή πλατφόρμα. Διότι αν εμφαριστερής πλατφόρμας, πώς θα υπογράφαμε για το ρωσικό αγωγό? Τώρα θα μου πείτε, διαλύσανε το ΙΓΜΕ και δεν κάνουν ούτε καν την παραμική προσπάθεια ανασύστασης. Μην ανησυχείτε, θα ανασυσταθεί και το ΙΓΜΕ, βεβαίως, όπως και η ΙΕΤ. Θα βρουν έναν οργανισμό που δεν θέλουν ή που είναι της κακιάς συμφοράς και θα τον ονομάσουν ΙΓΜΕ. Με τα αρχεία του ΙΓΜΕ τι γίνεται, Δημήτρη? Εδώ είναι το θέμα. Από όσο γνωρίζω, τα περιφρουρούν οι επιστήμονες. Αυτό είναι καλό, γιατί... Βεβαίως, όσο μπορέσουν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί υπάρχει ένα θέμα, τεράστιο θέμα εδώ. Βεβαίως τους έχουν αποκλείσει από παντού και νομίζω ότι πρέπει ο σταθμός να ασχοληθεί με αυτούς. Δηλαδή να τους φέρει εδώ πέρα να μπουν οι άνθρωποι τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι. Πρώτη φορά, αγίστεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ερωτήματα που έλεγε ο φίλος. Σχετικά με την ισοτιμία του εθνικού ανεξάρτητου νομίσματος, όπως το προτείνετε εσείς, έχετε πει ότι αρχικά τουλάχιστον η ισοτιμία της δραχμής εθνικού νόμισμα σε σχέση με το ευρώ θα είναι 1:1.
Δηλαδή τα ευρώ των καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες θα γίνουν δραχμές με ισοτιμία ένα προς ένα. Και το ίδιο θα ισχύσει και για όποιον αλλάζει τις ελληνικές τράπεζες σε ευρώ σε ρευστό για να πάρει δραχμές. Το ερώτημά μου εδώ είναι αν αυτή η ισοτιμία θα τη δεχτούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Αν για παράδειγμα κάποιος Έλληνας πάει διακοπές στην Ευρώπη και θέλει να αλλάξει δραχμές να τις κάνει ευρώ, θα τους την αλλάξουν με την ίδια ισοτιμία ένα προς ένα, έστω με ένα μικρό κέρδος, ή θα ισχύει παραδείγματος με ένα προς χίλια, δηλαδή χίλιες δραχμές για να πάρεις ένα ευρώ. Το ίδιο ερώτημα αντιστοιχεί και στην περίπτωση κάποιας εισαγωγής προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είναι νέος ο άνθρωπος, γιατί δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια ερώτηση, διότι εάν είχε ζήσει επί δραχμής, θα ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν πήγαινες με τις δραχμές να τις αλλάξεις στο εξωτερικό, πήγαινες στην τράπεζα, έπαιρνες το συναλλάγμα στην ελληνική τράπεζα. Έπαιρνες από την ελληνική τράπεζα το συναλλάγμα που χρειαζόσουν και πήγαινες έξω για να κάνεις τις δουλειές σου όπως θέλεις. Ή με travel checks ή με άλλους τρόπους οι οποίοι υποστήριζαν τη δυνατότητα να μπορείς να βγεις έξω και να υποστηρίξεις βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, γιατί γίνεται αυτός ο τρόπος. Όχι μόνο για να προστατευτεί το νόμισμα, αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο είναι να προστατευτούν και οι συναλλαγές με αυτό το νόμισμα. Δηλαδή, εμείς δεν γουστάρουμε τους τύπους που θέλουν με διπλούς πάτους στη βαλίτσα να βγαίνουν έξω και να κάνουν δουλίτσες. Γι' αυτό θα γίνεται μέσω τραπέζης. Και μάλιστα ελληνικής τραπέζης, που βεβαίως θα έχει εθνικοποιηθεί και θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τις σημερινές τράπεζες που έχουμε σήμερα. Δεν θα είναι οι τοκογλυφικές σαράφικες τράπεζες που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Δεν πας εκεί πέρα. Α, έχω κάτι. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με την Ελλάδα, γίνεται με τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου. Αυτά που λέμε συναλλαγματικά, μάλλον τα αλλακτήρια συναλλάγματος στο εξωτερικό, όπως και εδώ, αφορούν μόνο τα βασικά νομίσματα της διεθνούς αγοράς και όχι όλα. Τα βασικά. Εντάξει, που δεν γίνεται πάνω από 10. Λοιπόν, δεν πηγαίνει ο καθένας να διαμορφώσει αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, επίσης έχετε πει ότι η δραχμή όπως την προτείνετε εσείς δεν θα διαπραγματεύεται με όλα τα νομίσματα, αλλά θα γίνει μια επιλογή από ελληνικής πλευράς με ποια νομίσματα θα διαπραγματεύεται. Καλάθι νομισμάτων έχετε πει χαρακτηριστικά. Τα νομίσματα που θα επιλεγούν, είπατε, θα είναι με βάση τις χώρες με τις οποίες θα έχει συναλλαγές η Ελλάδα και επομένως δεν μπορείτε να προβλέψετε το ποια θα είναι αυτά τα νομίσματα. Το ερώτημά μου είναι για τα νομίσματα που δεν θα βρίσκονται μέσα στους καλάθι. Εκεί τι θα ισχύσει? Η κάθε χώρα θα δίνει τη δική της ισοτιμία και η Ελλάδα από την πλευρά της άλλη? Όχι, αυτή είναι συμφωνίες κεντρικών τραπεζών ή αν θέλετε συμφωνίες που αφορούν με την κεντρική τράπεζα ή με τα κράτη. Και να σου πω και κάτι άλλο, τι νόημα έχει μια συμφωνία όταν δεν έχεις πάρε δώσε με το συγκεκριμένο νόμισμα ή με τη συγκεκριμένη οικονομία? Μπορείτε να μου εξηγήσετε ακριβώς ποια είναι η συναλλακτική ισοτιμία ή ποια ήταν η συναλλακτική ισοτιμία για παράδειγμα της δραχμής όταν υπήρχε με το πακιστανικό νομισμά? Τι ακριβώς ήταν η ισοτιμία στο Ισλαμαμπάντ, που δεν υπήρχαν οικονομικές δοσοληψίες? Οικονομικές δοσοληψίες απέκτησε η χώρα όταν υπήρχε το μεγάλο θέμα των μεταναστών που γεννήθηκε μετά τη δεκαετία του 90. Μην τρελαθούμε, έτσι. Δεν έχει νόημα να υπάρχουν τέτοιου τύπου ισοτιμίες με αυτό το πράγμα. Δεν καθορίζεται δηλαδή αυτόματα, δημιουργείται ανάλογα με τις συμπορικές ή γενικές σχέσεις που έχει με ένα κράτος. Λοιπόν, αν παραδείγματος χάρη τουρίστας με νόμισμα εκτός καλαθιού θέλει να έρθει στην Ελλάδα, θα μπορεί να αλλάξει το νόμισμά του? Δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν θα μπορεί να το αλλάξει, θα πρέπει να το κάνει στη χώρα του αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να αγοράσει συναλλάγμα με βάση το οποίο μπορεί και είναι διαθέσιμο στην χώρα. Για παράδειγμα, εάν πας σε μια χώρα, παράδειγμα, όπως είναι πείτε μια χώρα, ας πούμε, της Αφρικής, Ζιμπάμπουε, ας πούμε, ή Κένια, για παράδειγμα, είναι ποτέ δυνατόν να χρησιμοποιήσεις το νόμισμα? Όχι. Ακόμη και αυτός που έρχεται από τη Ζιμπάμπουε ή την Κένια χρησιμοποιεί το δολάριο σαν μέσο συναλλαγής στη χώρα εδώ. Δεν χρησιμοποιεί το δικό του νόμισμα. Αυτό συνέβαινε και από τότε που είχαμε το εθνικό νόμισμα, όχι τώρα με το ευρώ. Το ευρώ δεν το συμφέρει έτσι αλλιώς, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσει το δολάριο ή κάποιο άλλο συναλλακτικό νόμισμα σαν γι' αυτό.
Λοιπόν, τρίτο, σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ισχυρή οικονομική δύναμη και μάλιστα βιομηχανική? Σε ομιλία των 5 οικονομολόγων που διοργάνωσε το ΕΠΑΜ Γαλατσίου, Λαμπρινής, ένας ψυχολόγος, κάτσε ρε παιδιά, οργάνωσε ομιλία 5 οικονομολόγων όπου μίλησε ένας ψυχολόγος, ψυχίατρο θέλουμε, είπε χαρακτηριστικά ότι το όραμά του για την Ελλάδα περιλαμβάνει μια Ελλάδα που σε 15 χρόνια θα είναι πυρηνική δύναμη, που σε 5 χρόνια θα φτιάχνει αυτοκίνητα και υπολογιστές, σε 10 χρόνια θα φτιάχνει υποβρύχια, αεροπλάνα και σε 30 χρόνια θα στείλει επαδομένο διαστημόπλοιο στον Άρη με ελληνένες αυτομάχες. Εσείς πιστεύετε ότι ένα τέτοιο όραμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Αν ναι, τότε εγώ προσωπικά για να το πιστέψω θα ήθελα να δω αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα μου φέρει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι, αν έχετε τα προσόντα να το κρίνετε, πολύ ευχαρίστως να το παρουσιάσω. Αλλά αμφιβάλλω εάν παίρνετε σοβαρά τέτοια ζητήματα και με τέτοια ελαφρότητα. Διότι πώς να το κάνουμε? Εγώ θέλω μια ευημερούσα Ελλάδα. Και η ευημερούσα Ελλάδα δεν εξαρτάται ούτε από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αν φτιάχνει υπολογιστές ή αν φτιάχνει αυτοκίνητα ή αν στέλνει διαστημόπλοια στον Άρη. Η ευημερούσα Ελλάδα εξαρτάται από το πώς ζει και τι αγοραστική δύναμη έχει ο λαός της. Και το αν έχει τη δυνατότητα να έχει διευρυμένες οικονομικές σχέσεις ή αν θέλετε διεθνείς σχέσεις με όλες ή αν δυνατόν με όλες, πραγματικά όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτή είναι η ευημερούσα Ελλάδα. Μια κοινωνία δεν κρίνεται από το τι παράγει, αλλά από το πώς το παράγει. Με ποιες συνθήκες, με ποιους όρους, με ποιες εργασιακές σχέσεις, αν υπάρχουν σχέσεις καταπίεσης ή όχι, ή εκμετάλλευσης ή όχι, αυτά κρίνουν. Και να ξέρετε ότι δύο είναι βασικοί, δύο βασικοί δείκτες μιας ευημερούσας οικονομίας και κοινωνίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας και πώς αυξάνει, και το δεύτερο, ο ελεύθερος χρόνος. Ο πραγματικά ελεύθερος χρόνος. Εάν λοιπόν έχεις μια καλπάζουσα παραγωγικότητα της εργασίας, είτε στις υπηρεσίες που παράγεις, είτε στα προϊόντα, ανεξάρτητα από την αυτά. Και το δεύτερο, εάν αυτό σε συνδυασμό εξασφαλίζει στον πληθυσμό σου άπλετο πραγματικό ή αυξανόμενο πραγματικό ελεύθερο χρόνο, τότε έχεις μια ευημερούσα οικονομία και κοινωνία. Ανεξαρτήτως από το τι παράγεις ή όχι. Δεν εξαρτάται από το τι παράγεις. Λοιπόν, για να πω κιόλας, έχει γίνει αναλυτική παρουσίαση και του προγράμματος και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά πρέπει να ξέρετε αυτά που ρωτάτε, και από αυτά που ρωτάτε δεν γνωρίζετε. Δεν είναι κακό να μην γνωρίζει κανείς, αλλά με συγχωρείτε, δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα σε έναν ήπιο που δεν ξέρει καν αριθμητική να το εξηγήσω το ολοκλήρωμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι αυτό μπορεί να συμβεί και μπορεί να συμβεί με τη συμμετοχή του λαού και έναν γενικό σχεδιασμό που πρέπει να εφαρμοστεί στη χώρα. Αυτό που εξηγούμε και πρέπει να εξηγούμε είναι τους όρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλιώς, πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, έχετε πει επίσης ότι δεν θέλετε συσσόρευση του πλούτου και αυτό θα επιτευχθεί με την αντίστοιχη φορολογία και τα συνέπεια Έλληνες θα μπορούν να γίνουν μέχρι βιοτεχνίες, όχι παραπάνω. Ενώ τις βιομηχανικές μονάδες θα τις αναλαμβάνει το κράτος. Τι βιοτεχνίες έχετε? Τα έχετε μπερδέψει. Εγώ δεν τη λέω ότι δεν θέλω. Θέλω μέχρι βιοτεχνίες και τέτοια πράγματα. Απλούστατα, δεν χρειάζονται στην οικονομία εθνικοί πρωταθλητές. Δεν χρειάζονται δηλαδή όμιλοι επιχειρήσεων με δεσπόζαθες. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε βιομηχανίες ή ιδιωτικές βιομηχανίες ή οτιδήποτε. Σημαίνει ότι στηριζόμαστε κατά κύριο λόγο στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση, ανεξαρτήτως αν θέλετε αντικειμένου ή οργάνωσης της επιχείρησης. Βλέπετε, αυτό είναι. Δεν ξέρουμε για φαβήτα, τι συζητάμε, ας πούμε. Οπότε φτιάχνουμε ιστορίες με το μυαλό μας, ας πούμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, εμένα με ενδιαφέρει ο επιχειρηματίας να είναι δεμένος με τη βιομηχανία του. Βιομηχανία. Γιατί, για παράδειγμα, πρόσφατα συζητάγαμε για παράδειγμα την κλωστοδουργία. Η κλωστοδουργία τελείωσε στην Ελλάδα. Ξέρετε πως την τελειώσανε τα τελευταία ειδικά χρόνια, τα τελευταία δεκαετία, όταν πλέον
κλείσανε και τις τελευταίες μονάδες οι οποίες παρήγαγαν ύφασμα. Με αποτέλεσμα ακόμη και τα βαφεία, τα λίγα βαφεία που είχαν μείνει στην γλωσσοτουργία, κλείσανε και αυτά. Δεν ήταν βιομηχανίες αυτές? Ήταν βιομηχανίες. Των 100, των 150 εργαζομένων. Παλεύαν οι βιομηχανοί αυτοί για να κρατήσουν βιομηχανία, βεβαίως. Δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν. Με αποτέλεσμα να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους, τα μηχανήματα των επιχειρήσεών τους, για scrap metal, για μεταλλικό scrap, το οποίο τα πήρανε brokers και τα πουλήσαν είτε στην Ασία είτε στην Αφρική. Brokers. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πλέον βιομηχανία, δεν υπάρχει ούτε καν υλικοτεχνική υποδομή. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι δεν θέλουμε στράτους και κατσάμπες. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε βιομηχανικές μονάδες πραγματικά εκκροσοδουργίας. Αλλά για παράδειγμα το φίλο μου του Κουλιλία που το γνώριζα από το στρατό για παράδειγμα και που έμαθα και στεναχωρήθηκα πραγματικά ειλικρινά, έκλεισε την παραγωγική του μονάδα που είχε την Ελφίκο εκεί στα Ενόφυτα ή τουλάχιστον που λειτουργεί, γιατί δεν έχει πρώτη ύλη πλέον. Από πού να την περιμένει, από τον Κινέζο, να περιμένει την πρώτη ύλη από τον Κινέζο για να τη βάψει αυτός και να είναι ανταγωνιστικό στον Κινέζο? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο τον ήθελα εγώ να μείνει. Τέτοιου τύπου επιχειρήσεις με 100 εργαζόμενους και που είχε πραγματική και δούλευε, την ήθελα την επιχείρηση αυτή, τη βιομηχανία. Τη θέλω. Βεβαίως, αυτές θα βοηθήσουν και την ανασυγκρότηση. Και πρέπει να τη βοηθήσω. Βεβαίως. Και αυτό θέλουμε το εθνικό νόμισμα. Τι δεν θέλω? Κατσάμπες και στράτους θέλω. Αυτούς δεν θέλω. Αυτή ήταν η, πώς να το πούμε, η καταστροφή της ελληνικής βιομηχανίας. Λαιλατίσανε κυριολεκτικά έχοντας τους υπουργούς στο τσεπάκι, παίρνανε αβέτα κουβέρα 30 φορές το ίδιο κεφάλαιο σε δάνεια, κοπανίσανε και τα αφήσαν όλα ρημαδιό. 10 εργοστάσια της Πειραιακής Πατραϊκής ρημάξανε. Ρημάξανε κυριολεκτικά, για να μην πούμε δύο εργοστάσια του Λανάρα. Τέτοιους δεν θέλουμε. Αυτοί δεν είναι βιομηχανοί. Αυτοί είναι επενδυτές. Επενδυτές δεν θέλουμε. Δεν γουστάρουμε, ρε φίλε. Θέλουμε ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για αυτό που πάνε να κάνουν, έστω και αν είναι μια βιομηχανική επιχείρηση. Και να την ενισχύσουμε, γιατί όχι. Αρκεί βεβαίως να εντάσσεται στο συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει αυτή η χώρα. Όχι να κάνει ότι γουστάρει ο καθένας. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Δεν έχει να κάνει με βιοτεχνίες και ιστορίες. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξαγωγές της Ελλάδας σε περίπτωση που γίνουν πραγματικότητα τα προτάγματα του ΕΠΑΜ, ποιες χώρες κατά τη γνώμη σας θα δεχτούν να κάνουν εισαγωγές σε ελληνικό προϊόν? Καμία. Όχι βεβαίως. 183 χώρες τώρα έχει στον πλανήτη η παγκόσμια οικονομία. Καμία. Μόνο το βασίλειο των αυτοκρατορικών πιγκουίνων θα δέχεται προϊόντα από την Ελλάδα. Βεβαίως. Καμία. Γιατί να μας δεχτεί? Έχετε ακούσει για την υπερδνηστερία? Η υπερδνηστερία είναι ένα ανυπάρκτο κράτος. Ένα κράτος μη κράτος. Δεν το αναγνωρίζει το ΟΗΕ. Είναι στα σύνορα της Μολδαβίας με την Ουκρανία. Πώς το διάλογο ζουν αυτοί? Που δεν τους αναγνωρίζει κανένας. Που δεν έχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα. Και που τι κάνανε? Χρησιμοποίησαν στρατιωτική βία επιβολής αυτού του καθεστώτος που έχουν, που είναι ουσιαστικά η τέταρτη στρατιά του παλιού κόκκινου στρατού όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, κράτησε αυτό το πράγμα και δεν θέλησε ούτε να διασπαστεί η περιοχή ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Έγινε πόλεμος, κράτησε περίπου 1 με 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές της δεκαετίας του 90, και οι στρατηγοί της στρατιάς το κράτησαν αυτό το πράγμα. Διότι η τέταρτη στρατιά όντως ήταν πάρα πολύ ισχυρή στρατιά, γιατί ήταν δύναμη αποτροπή σε περίπτωση ανατοϊκής επίθεσης. Αυτοί πώς ζουν? Θα επιλέξουμε από τώρα σε ποιες χώρες θα πουλήσουμε? Σε όλους θα πουλήσουμε, θα έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα ανάλογα με το αν μας συμφέρει, αν οι όροι του εμπορίου μας συμφέρουν ή όχι. Από τώρα θα συζητήσουμε ή θα κάνουμε με ποιους και σε ποιους θα πουλάμε? Όποιος μπορεί, σε όποιον μπορούμε θα πουλήσουμε. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Επειδή θα χρεοκοπήσει η Γερμανία με τα δάνεια τα δικά μας, δεν θα αγοράσει η Γερμανία? Πότε μισώσει? Ποιος θα χάσει?
η Ελλάδα που τις αγοράζουν τώρα το λάδι για να το, για το πουλάει μετά με μορφή βαλβολίνης το Lidl ή η Γερμανία. Για να δούμε. Τρελαθούμε λοιπόν. Ίσα ίσα, για πρώτη φορά, λόγω της κρίσης και λόγω του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν αγοράζουν ελληνικά προϊόντα παρά μόνο αγοράζουν με, με ρευστό, ο Έλληνας εξαγωγέας έχει κάνει μια δραματική στροφή προς τις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες. Περίπου το 60% αυτή τη στιγμή του εμπορίου είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το κάνει αυτό? Για να επιβιώσει. Είναι πως το να αντιστάθουμε στην κρίση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε οργανωμένα εμείς. Δεν μπορούμε να απλώσουμε τις σχέσεις μας. Και γιατί παρακαλώ θα μας κόψουν το επίδομα οι άλλοι? Πότε έγινε, σε ποια χώρα έχει γίνει αυτό? Εδώ μέχρι και η Κούβα πάνε να τα βρει με τις ΗΠΑ. Από το 59 που είναι. Στην Ελλάδα θα κρατήσουν. Μανιά, ας κρατήσουν. Και να το πούμε και κάτι άλλο το οποίο το έχουν πει κατά κόρο οι ειδικοί επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο από την εποχή του Μπάτσικη αλλά και πιο πριν. Εάν μια χώρα μπορεί να επιβιώσει ακόμη και σε απόλυτο αποκλεισμό, είναι η Ελλάδα. Με εξαίρεση να μην έχει πουλημένα τομάρια στην κυβέρνηση και να μην έχει κατακτηθεί στο έδαφος της. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα πεινάσει ο λαός. Καμία άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι μπορεί να τις επιβάλλουν εμπάργκο. Δεν υπάρχει τρόπος σε αυτή τη χώρα να πεινάσει ο λαός. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πώς να το κάνουμε? Ακόμη και στην ιστορία μας, παρά το γεγονός ότι η δυτική ευρωπαϊκή ιστορία είναι γεμάτη από χολέρες, πανούκλες, πείνες, λοιμούς και δυσοδίες και όλα αυτά τα πράγματα, στην Ελλάδα ήταν πολύ σπάνιο το φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο να εμφανιστεί τέτοιο κρούσμα, και αυτό πάντα υπό ειδικές, πολύ ειδικές συνθήκες. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Σχετικά λέει με τη φαρμακευτική δαπάνη μας, λέει ένας φίλος, όταν λέμε ότι κάθε μήνα όλα τα φαρμακεία της χώρας, ο οποίο πληρώνει περίπου 150 εκατομμύρια, εννοούμε τη φαρμακευτική δαπάνη των ιδιωτικών φαρμακείων. Άλλο πράγμα είναι η φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων. Προφανώς. Πολλοί νομίζω ότι και τα 150 εκατομμύρια είναι αμοιβή των φαρμακοποιών. Μέγιστη πλάνη. Τα 150 εκατομμύρια είναι το σύνολο των φαρμάκων που αγοράζει ο ελληνικός λαός σε ένα μήνα μέσω των φαρμακείων. Να το ξαναπώ, τα 150 είναι φάρμακα των Ελλήνων πολιτών για κάθε μήνα. 150 εκατομμύρια. Από τα 150 εκατομμύρια, το 6,5% είναι το ΦΠΑ. Το 72% πάει στις φαρμακευτικές εταιρείες και πολυεθνικές. Το 5% πάει στις φαρμακαποθήκες που αγοράζουν, από όπου αγοράζουν τα φαρμακεία. Και μόνο το 16,5% αποτελεί ακαθάριστο κέρδος του φαρμακείου. Από το 16% του ακαθάριστου κέρδους των φαρμακείων, μόνο το 5% αποτελεί το καθαρό κέρδος του. Το υπόλοιπο 11,5% είναι τα έξοδα του φαρμακείου, δηλαδή νίκια, μισθή, υπαλλήλων, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο κτλ. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Άρα, όταν το κράτος δεν πληρώνει τους λογαριασμούς φαρμάκων, κατ' ουσίαν δεν πληρώνει τα φάρμακα του ελληνικού λαού, μας λέει ο φίλος ο Στάδης, και έχει απολύτω δίκιο. Και αυτό δεν αφορά τα 110 εκατομμύρια που αρπάξανε από τα ταμεία και στερήσανε τη δυνατότητα, συγγνώμη, από τα νοσοκομεία και στερήσανε τη δυνατότητα από τα νοσοκομεία ιατροφαρμακευτικών προμηθειών. Καμία σχέση με τα 150 εκατομμύρια που δεν πληρώνουν στους Έλληνες φαρμακοποιούς. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, μπορείς να εξηγήσεις, παρακαλώ, τι συμβαίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας που κυμαίνεται στο 4,2% είναι? Γιατί αυτούς δεν τους βάζουν σε μνημόνιο, έτσι δεν λέει το δημοσιονομικό σύμφωνο? Γιατί αυτό δεν το κάνει σημαία κυβέρνηση διαπραγμάτευση για άνυψη μεταχείριση μεταξύ ισότιμων μελών, αν όντως βέβαια ισχύει αυτό το 4%? Όντως. Ισχύει. 4,2% είναι και έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατ' εξαίρεση. Δεν την έχουν βάλει. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί άλλο Γαλλία, άλλο Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος. Και δεύτερον, η έννοια της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας, αυτό θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει μια κυβέρνηση εάν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωζώνη ίσχυαν οι δύο βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου: ισοτιμία και αμοιβαιότητα. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο ισχύει. Θέλω να πω δηλαδή ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν ισχύει η αμοιβαιότητα
και ισοτιμία. Επίσημα δεν ισχύει. Όχι εκ της πράξεως, επίσημα. Μπείτε μέσα στις πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δείτε ότι εκεί αναφέρεται ρητός. Δεν ισχύουν αυτά τα δύο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγκλημα της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι το ότι δεν αξιοποιεί το παράδειγμα, είναι ότι επιμένει να χειρίζεται το θέμα ως ευρωπαϊκό θέμα και όχι ως διεθνές θέμα. Δηλαδή δεν το κάνει αντικείμενο του διεθνούς δικαίου, δηλαδή να πάμε με όρους διεθνούς δικαίου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επιμένει να είναι εγκλωβισμένη μέσα στο ευρώ και στην ευρωζώνη, με αποτέλεσμα το δικαιακό σύστημα που ισχύει να μην έχει εκείνα τα εργαλεία που χρειάζεται και τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ένα κυρίαρχο κράτος, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γι' αυτό και δεν έχεις διαπραγματευτικά χαρτιά, αν θέλετε. Εκτός από τις ανοησίες που λέγονται από το Βαρουφάκι μέχρι το Μανιά, πώς το λένε αυτόν τον τύπο, τον τύπο που τον βγάλαν. Περίεργο, δηλαδή. Τέλος πάντων. Που ζητάνε, εύχονται, ας πούμε, φαίνεται προφανώς τα λεφτά του αυτός τα παίρνει από αλλού. Από ειδικό λογαριασμό της Βουλής. Δεν νοιάζεται για πιστωτικό γεγονός στις τράπεζες, που θα κλάψει ο συνταξιούχος και ο μισθωτός. Δεν τρέχει τίποτα. Οπότε μπορούμε να πετάμε ό,τι βλακεία θέλουμε. Κύριε Χαζέ, καλησπέρα. Σε άνθρωπο σε ξένο site υπόθηκε ότι η Ευρωζώνη δεν φλερτάρει πια με το στασιμό πληθωρισμό. Ότι η Γερμανία και η Ισπανία, με τον αποπληθωρισμό μάλλον θα εννοείται. Σας πω, ο πληθωρισμός δεν υπάρχει, δεν υφίσταται από τη δεκαετία του 80. Και ότι η Γερμανία και η Ισπανία αρχίζουν να μπαίνουν σε ανάπτυξη και ότι με πτώση του ευρώ ευνοήθηκαν οι εξαγωγές. Γενικότερα η Ευρωζώνη μπαίνει σε ανάπτυξη. Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό. Αυτά είναι παραμύθια, επειδή βγάλαν τον τελευταίο μήνα 0 στον αποπληθωρισμό. Δηλαδή εμφάνισαν ότι σταμάτησε οι αρνητικοί δείκτες στον διμάριθμο. Αλλά ότι μπαίνει σε ανάπτυξη αυτά τα πράγματα, ξέρετε από πότε γράφουν ότι μπαίνει σε ανάπτυξη η Ευρωζώνη? Εδώ και 3 χρόνια, συνέχεια αυτό λένε. Από μήνα σε μήνα. Ναι, όχι αυτό το μήνα, τον επόμενο. Ναι, εδώ και 3 χρόνια το ίδιο βιολί. Τα διαφορετικά, κοιτάξτε. Πέφτει το επίπεδο επενδύσεων, πέφτει. Πέφτει το επίπεδο κατανάλωσης, πέφτει. Άρα λοιπόν από πού θα υπάρξει ανάπτυξη? Εκεί είναι το θέμα. Τόσο απλά. Και καθώς γιγαντώνει το χρέος, γιγαντώνει, έχει ξεπεράσει το 95% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος, γιατί το ιδιωτικό χρέος το συζητάμε, έχει ξεπεράσει προπολού 2 φορές το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Αυτό το πράγμα τι κάνει? Η εξυπηρέτησή του συκνώνει όχι μόνο την κατανάλωση και τις επενδύσεις στην οικονομία, αλλά και τα περιθώρια κέρδους που έχει ο ιδιωτικός τομέας. Από εκεί προκύπτει το πρόβλημα του πληθωρισμού, παρά το γεγονός ότι οι τιμές αυξάνουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες και το αλυσβερίσιμο το χρέος, ιδιωτικό και δημόσιο, απορροφούν τον κύριο όγκο της νομισματικής ρευστότητας στην Ευρωζώνη, από εκεί προκύπτει το πρόβλημα του πληθωρισμού. Και δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Δεν πρόκειται να γλιτώσουν με τίποτα. Αυτά είναι συγκυριακοί δείκτες που παίζουν κατά κύριο λόγο οι Eurostat. Στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που βλέπεις να χειροτερεύουν οι βασικοί διαθροτικοί δείκτες επενδύσεων, κατανάλωση κτλ., δεν υπάρχει προοπτική ανάκαμψης, όχι ανάπτυξης, για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Λέει ο φίλος που μας έλεγε προηγουμένως για τον κύριο Σπρίτζι, τον Αντάρτη υπουργό, κατάφερα να βρω την απόφαση για τη μετακίνηση στον Εύρο του Σπρίτζι και του δημοσιογράφου ΤΕ Δεμερτζή. Εκεί πάνε τα λεφτά των μηχανικών, σε συνέδρια, σε καινούργια λάπτοπ και σε διαμονές και εκτός έδρας αργόμισθων, με απόφαση, μέχρι απόφαση 300 για επισκευή τηλεόραση Samsung του ΤΕΕ μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας στη διάβια. Το έχουμε ξεφτυλίσει. Καθότι για να υπάρξει η μεγαλειώδη συγκέντρωση της ΓΕΣΕ της Πρωτομαγιάς κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο 18 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί τα βρήκανε και τα δώσανε. 18 εκατομμύρια για να πάει ο κύριος Βαρουφάκης με μια κουστοδία καναλιών και ολυτερήμων να κάνει περατζάδα. Περατζάδα, βεβαίως, ερήμην εργαζομένων. Γιατί δεν υπήρχε κανένας εργαζόμενος εκεί. Οι εργαζόμενοι, οι ελάχιστοι που είχαν κατέβει, δυστυχώς, αυτή είναι η τέλεια απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος που είναι κατάκτηση και της δεξιάς και της αριστεράς σε αυτό το πράγμα, ήταν κάτω στο μουσείο.
Ελλείψη εργαζομένων λοιπόν και με τα κομματόσκυλα να το παίζουν δίθεν επαναστάτες, εργάτες κτλ. Ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Πλαισιωμένος από τους γνωστούς που τον παρακολουθούν κατά πόδας. Και τελείως τυχαία ξέρουν όλοι που πηγαίνει, ρε. Τελείως τυχαία. Ξέρετε, είναι τελείως. Είναι το κρύβει. Αλλά το μαθαίνω. Λοιπόν, ο Μιχάλης ρωτάει, η ΕΠΑ είχαν διπλό νόμισμα ποτέ? Κάποια παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες που είχαν διπλό νόμισμα. Η ΕΠΑ όχι απλά είχαν διπλό νόμισμα. Μέχρι το 1913 δεν είχαν καν ενιαίο νόμισμα. Μέχρι το 1913 που δημιουργήθηκε η κεντρική Fed. Μετά την περίφημη συνωμοσία του Jekyll Island, όπως ονομάζεται. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Η κάθε χώρα είχαν το δικό του, είχε το δικό της νόμισμα. Υπήρχαν στην ουσία 13 διαφορετικές κεντρικές τράπεζες σε αντίστοιχες πολιτείες, όπως ήταν οι αρχικές πολιτείες που είχαν συνδεθεί μεταξύ τους να φτιάξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, και εξέδαν το δικό τους νόμισμα. Φανταστείτε τι γινότανε. Φανταστείτε τι γινόταν. Τώρα, παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες που είχαν διπλό νόμισμα. Σχεδόν όλες οι χώρες από την εποχή της αυτοκρατορίας είχαν το διμεταλλισμό. Δηλαδή είχαν το χρυσό νόμισμα και είχαν το αργυρό ή ακόμη πιο ευτελές σε ορισμένες περιπτώσεις τενεκεδένιο νόμισμα. Αυτό το κάνανε γιατί το χρυσό το αφήνανε για το βασιλιά και το θησαυροφυλάκιο του, το μάζευε δηλαδή η αυλή και φυσικά το κογλύφι γύρω από την αυλή, ενώ άφηναν για τον κόσμο και έτσι καταγράφεται με οι τρομακτικές καταστροφές που έχουν υποστεί. Αν διαβάσετε την οικονομική ιστορία, για παράδειγμα, της Ισπανίας, ένας από τους βασικούς λόγους που καταστράφηκε η ισπανική οικονομία, να το πούμε έτσι, και παρά το γεγονός ότι ήταν πρωτεργάτη στην απεικιοκρατία, δεν κατόρθωσε να αντέξει τον ανταγωνισμό με την Βρετανία, είναι το γεγονός ότι η συστηματική καταλύστευση των απικιών και της Ισπανίας αυτής κατά αυτής, από τον βασιλικό θρόνο, τον ισπανικό βασιλικό θρόνο, διαμέσου του διπλού νομίσματος. Εξέδιδαν νομίσματα ευτελούς αξίας για να μαζεύουν αυτή το χρυσάφι. Με αποτέλεσμα να χάνουν περιουσίες ολόκληρες, και ήταν ένας από τους λόγους που ξεσηκώθηκαν στις ισπανικές απικίες στη Λατινική Αμερική. Ένας από τους λόγους δηλαδή που ο Μπολιβάρ ξεσηκώθηκε την εποχή στα 1823, αν θυμάμαι καλά, ήταν το διπλό νόμισμα. Δηλαδή το χρυσό που το κράταγαν η αυλή, η βασιλική αυλή και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, και το ευτελές που το δίνανε σε όλους τους υπολείπους, και έτσι δημιουργούσαν τρομακτικό θέμα ξεπουλήματος. Μάλιστα υπάρχει ένα εξαιρετικό κείμενο του ίδιου του Μπολιβάρ στα 1825 που μιλάει για την καταστροφή του διπλού νομίσματος στις περιοχές της ισπανικής απεικιοκρατίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι το ίδιο. Στη Βρετανία μάλιστα υπήρξαν δύο νομίσματα. Υπήρξε το χρυσό, η βρετανική χρυσή λίρα στερλίνα, που υπήρχε κλασικά και που την εξέδιδε η κεντρική τράπεζα, φυσικά που ήταν η τράπεζα της Αγγλίας, που ήταν πάλι ιδιωτική. Και στα 1844 η κυβέρνηση Πιλ με υπουργό οικονομικών τον Γλάστονα έκανε το εξής. Άλλαξε το κασαντικό της τραπέζης Αγγλίας έτσι ώστε να εκδοθεί και μια δεύτερη λίρα, λεγόμενη μετατρέψιμη λίρα, χάρτινη λίρα, η οποία θα αντιστοιχούσε στο χρέος της κυβέρνησης. Δηλαδή, για να εκδοθεί αυτή από τους ιδιώτες κεντρικούς τραπεζίτες, έπρεπε το Βρετανικό κράτος να εκδίδει αντίστοιχα ομόλογα χρέους προς αυτά. Και ήταν διπλό νόμισμα. Έγινε χαμός. Κακός χαμός σε αυτή την ιστορία. Έχει μείνει ιστορική αυτή η μεταρρύθμιση του 1944-1945 από την κυβέρνηση Πιλ την εποχή εκείνη. Έχει γράψει εξαιρετικά κείμενα και ο Μάρξ για την εποχή αυτή και τον τρόπο με τον οποίο καταλυστευόταν η βιομηχανία, οι Άγγλοι βιομήχανοι της εποχής εκείνης, και πώς αντέδρασαν σε αυτόν τον τρόπο προσπαθώντας να επιβάλλουν το ένα ενιαίο νόμισμα, αν και το θέλανε χρυσό, της εποχής εκείνης, το οποίο κρατήθηκε βεβαίως μέχρι το 1929 ο χρυσός κανόνας. Σε όλες λοιπόν τις χώρες
έχει δοκιμαστεί αυτό. Αν ψάξετε στον Ξενοφόντα, στην οικονομική του Ξενοφόντα, αν ψάξετε στον Αριστοτέλη, αν ψάξετε στον Πλουταρχό, θα δείτε αναφορές για το διπλό νόμισμα και τι καταστροφή επέφερε κάθε φορά. Βεβαίως τα κείμενα είναι από την οπτική των συμφερόντων, των κοινωνικών συμφερόντων που υποστηρίζει. Ο Ξενοφόντας είναι γνωστό ότι ήταν ακραία ολιγαρχικός. Άρα το διπλό νόμισμα δεν το θεωρεί κατάρα. Κατάρα ήταν για αυτούς που το πληρώνανε. Για τους ολιγαρχικούς μια χαρά ήταν. Κονομάγανε από αυτή την ιστορία. Αυτού του τύπου την πολιτική του διπλού νομίσματος την είχαμε και στο Βυζάντιο, όπου πραγματικά όταν το θησαυροφυλάκιο τον αυτοκράτορα ξέμενε από χρυσάφι, τι έκανε, εξέδιδε αναγκαστική κυκλοφορία ένα δεύτερο νόμισμα εύτελες, το οποίο λειτουργούσε, όπως έλεγε τότε ένας από τους χρονογράφους, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, το Βυζαντίου, λειτουργούσε όπως ο μαγνήτης για τα χρυσά νομίσματα. Λειτουργούσε, έβγαζε δηλαδή από τα σεντούκια τα χρυσά νομίσματα και τα πήγαινε στο θησαυροφυλάκιο, γιατί τους φόρους συνέχιζαν να τους πληρώνουν σε χρυσό. Οπότε ήταν μια τραγωδία, ειδικά για τους άρχοντες, οι οποίοι δεν ήταν στην ευμένεια του άρχοντα, του αυτοκράτορα, και έτσι λειτουργούσε το διπλό νόμισμα. Δεν υπάρχει στην ιστορία διπλό νόμισμα που να λειτουργήσε υπέρ, να το πούμε έτσι. Η διπλό νόμισμα λειτουργήσε και στην εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Προσέξτε όμως. Εκεί υπήρχε ένα τεράστιο υπερπληθωριστικό κενό. Δηλαδή, την εποχή του πολέμου εξέδιδαν πάρα πολύ χαρτονόμισμα, ροσκορούβλη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τον πόλεμο. Αυτό δημιούργησε καταστάσεις υπερπληθωρισμού. Γιατί το χρήμα πήγαινε όχι σε παραγωγική κατανάλωση, εισοδήματα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις κτλ., η κατανάλωση του πληθυσμού, αλλά σε παρασιτική κατανάλωση, δηλαδή του πολέμου. Αυτό δημιούργησε ένα τρομακτικό θέμα υπερπληθωρισμού. Τότε έγινε μια νομισματική μεταρρύθμιση στα 1921, η οποία ήταν νομισματική μεταρρύθμιση που εισήγαγε το χρυσό, ξανά έφερε το χρυσό ρούβλι σε βρονέτς, όπως λέγονταν τότε, αλλά υπήρχε μια διαφορά. Μάλλον δύο διαφορές. Το πρώτο είναι ότι το συγκεκριμένο νόμισμα το χρησιμοποιούσαν μόνο για εξωτερικές αναλλαγές, όχι εσωτερική συναλλαγή, δηλαδή το αφορούσε μόνο τις εξωτερικές αγορές της χώρας, τη δυνατότητα δηλαδή να κάνει εισαγωγή βιομηχανικά προϊόντα που δεν είχε ακόμη ή οτιδήποτε άλλο ήθελε να αγοράσει στο εξωτερικό. Και δεύτερον, η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε χρυσά αποθέματα. Και τα κρατικά ορυχεία που τα είχαν εθνικοποιήσει οι Μπολσεβίκοι δουλεύαν ακατάπτυστα και βγάζανε χρυσό. Μόνο σε αυτή τη λειτουργία μπόρεσε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο. Διότι το άλλο, το χαρτονόμισμα δηλαδή που λειτουργούσε εντός της οικονομίας, ήταν ήδη πληθωριστικό, δεν μπορούσε. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανταλλαξιμότητας με το συνάλλαγμα της εποχής. Αφήστε δε που υπήρχε ο χρυσός κανόνας τότε, κυριαρχούσε ο χρυσός κανόνας. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε σε εξωτερικές συναλλαγές να συναλλαγήσει είτε με το χρυσό φράγκο, είτε με το χρυσό δολάριο, είτε με το χρυσό, με τη χρυσή λίρα. Αυτά σχετικά με το περιμένετε τον Αντέο Τεύχος 2, όπου θα υπάρχει αναλυτικά ένα τέτοιο γράφο, ένα τέτοιο καλησπέρα σε όλους. Μαρίνα από ΕΠΑΜ Βίρονα. Χτες έλαβα καταγγελία από το συνεταιριστή του Θαλήν Ηρακλείου ότι έκλεισε το συνεταιριστικό κατάγγελμα χωρίς καμιά ενημέρωση. Δεν είναι σωστό. Ήταν καιρό τώρα όπου έμπαινε, ήταν μετά το θάνατο του Χρήστου, του Κιλτσίκη. Είχε μπει το Θαλήν, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, σε μια διαδικασία καθάριση, να το πούμε έτσι. Το λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, αλλά δεν είναι από όσο γνωρίζω, γιατί το ακούω από συνεταιριστές δηλαδή του Θαλήν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι το Θαλήν έχει μπει σε μια διαδικασία. Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν εμείς σαν απλοί, ας το πούμε έτσι, γνώστες της υπόθεσης, και όχι σαν το ΕΠΑΜ, δεν συμμετέχει έτσι κι αλλιώς το Θαλήν.
Όχι, είναι εντό, προφανώς δεν το συζητάμε από την άποψη. Λέει, φίλοι, να το διαβάσουμε ολόκληρο, λειτουργούσε και μετά την τραγική απώλεια του Χρήστου. Όμως, μήνες πριν το Πάσχα, το κατάστημα ήταν σχετικά άδειο. Με την αιτιολογία θα μετακομίσουν σε απέναντι κατάσταση και τελικά, φίλοι στην εταιρεία, αντιλήφθηκε πριν λίγες μέρες ότι έκλεισε το κατάστημα και φυσικά ούτε είχαν μεταφερθεί απέναντι, αλλά δεν υπήρχε απ' έξω και καμιά ανακοίνωση. Επίσης, η σελίδα δεν λειτουργεί και δεν είναι το θέμα του εικοσάρικου εγγραφής, αλλά ποιος χρειάζεται, ποιος χειρίζεται τα πάρα πολλά εικοσάρικα, και αν γινόταν μια καθολική ενημέρωση συνέλευση, θα μπορούσε να δοθεί όλο το ποσό προς αλληλεγγύη σε ιδρύματα. Όλο αυτό όμως προσβάλλει και το ΕΠΑΜ που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να επικοινωνήσει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ενημερώσει, και αν υπάρξει ενημέρωση, να αναρτήσει κεντρική ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ δεν έχει άμεση σχέση με το Θαλήν. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε, άσχετα με το γεγονός ότι επαμήτες συμμετείχαν και στήριξαν την προσπάθεια στον βαθμό που γίνεται. Τώρα, περισσότερα εγώ δεν γνωρίζω για αυτή την ιστορία και το πόσο εκαθαρίστηκε, αν εκαθαρίστηκε όντως. Εντάξει, υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη σύνθεση που υπήρχε και αυτό οδήγησε σε μια εκαθάριση. Προσωπικά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Καζάκη, μας λέει ένας άλλος φίλος. Και εγώ πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να τροποδοτήσει η Ελλάδα είναι να βγει από το ευρώ, Ευρωπαϊκή Έψιλον και φυσικά ΝΑΤΟ. Έχω το φόβο όμως ότι για κάποιο διάστημα, τόσο ρημαγμένη που είναι η παραγωγική βάση της χώρας, της Ελλάδας, και με πιθανό αποκλεισμό από Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΗΠΑ, από που αναγκαστικά εισάγουμε τώρα, θα βιώσει δύσκολες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έχει δυνατότητα για άλματα στο βιωτικό του επίπεδο ο λαός. Είναι αδικαιολόγητος τελείως. Ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού που λέμε, τρόφιμα δεν εισάγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΗΠΑ. Ή αυτά που εισάγουμε θα τα καταργήσουμε. Δεν έχουμε λόγο να εισάγουμε από τη βιομηχανία των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρόφιμα. Και δεν έχουμε λόγο, όχι γιατί θέλουμε να φύγουμε από εκεί, γιατί δεν επιτρέπεται μια πολιτισμένη χώρα να εισάγει τέτοια υποπροϊόντα που βλάπτουν και καταστρέφουν τη ζωή και την υγεία του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα όταν έχει τη δυνατότητα να τα υποκαταστήσει με τα δικά της προϊόντα που δεν έχει καμία σχέση με τα βιομηχανικά κατασκευάσματα διατροφής που μας δίνουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό το ζήτημα. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Ενέργεια, μην το συζητάμε, και η ενέργεια δεν είναι υδρογονάθρακες. Λοιπόν, και δεύτερο, τρόφιμα. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε γειτονικές χώρες που καμιά από τις γειτονικές χώρες δεν θα πει όχι σε οποιαδήποτε δυνατότητα, αν θέλετε να συμπληρώσουμε ελλείμματα εκεί που υπάρχουν ελλείμματα, και αυτό με διακρατικού τύπου συμφωνίες, όχι με τον κάθε τύπο που πάει να κάνει αρπακτή και λαθρεμπόριο, υπάρχει και το θέμα το ότι η ελληνική αγροτική παραγωγή μπορεί να αναπτυχθεί δραματικά μέσα σε τρεις μήνες. Μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μπορεί να έχουμε πραγματικά αυξημένη αγροτική παραγωγή, ειδικά στα νοπά καλλιεργήσιμα προϊόντα. Παντού, ιδιαίτερα στον νότο της Ελλάδας, έχουμε τη δυνατότητα αυτή, που σήμερα είναι ακαλλιέργητος ή παραδίδεται ακαλλιέργητη γη. Μη φοβόμαστε. Αυτό που δεν θα υπάρξει στο πρώτο διάστημα και ενδεχομένως θα έχουμε είναι την ποικιλία δυτικών προϊόντων. Και λοιπόν, αυτό που συνήθως λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, ας πούμε, την ποικιλία των λεγόμενων chips. Θα έχεις μόνο τα chips τσακίρις. Και λοιπόν, τι έγινε? Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι εκεί. Να σας πω εγώ που είναι. Το πρόβλημα είναι στις βιομηχανικές εισαγωγές. Δηλαδή, στα μέσα παραγωγής που δεν έχουμε. Μηχανήματα τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Μας τα έχουν τσακίσει όλα. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, αν αποφασίσουμε να αναπτύξουμε κλωσσοφαντουργία, ξέρετε ότι πρέπει να ξανααγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα. Και βεβαίως δεν θα μπορούμε να τα αγοράσουμε στην αρχή καινούρια. Θα πρέπει να κλείσουμε μια διακρατική συμφωνία με χώρες που έχουν ανεπτυγμένη κλωσσοφαντουργία, ώστε να μπορούμε να αγοράσουμε, και μάλιστα με clearing ή άλλες μορφές εμπορίου, να αγοράσουμε αυτά τα μηχανήματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά από βιοτεχνική βάση και αναπτυσσόμενη βιομηχανική βάση, για να μπορέσουμε να παράξουμε ξανά κλωσσοφαντουργία στη χώρα μας. Και δεν το λέω γιατί πρέπει να έχουμε κλωσσοφαντουργία σου και καλά, αλλά γιατί, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχουμε μια ανεπτυγμένη κτηνοτροφία χωρίς, και μάλιστα, εγώ προβατοτροφία χωρίς να έχεις μια αντίστοιχα ανεπτυγμένη κλωσσοφαντουργία. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Είναι χάσιμο συγκριτικού πλεονεκτήματος πάρα πολύ σημαντικού. Γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η κλωσσοφαντουργία στη χώρα.
στον τρόπο και με τον τρόπο, στον βαθμό και στον τρόπο που ήταν αναπτυγμένη. Σήμερα είδα μια πελέτησα που είναι υπάλληλος εφορίας μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Της είπα πως θα της πουλάω τα προϊόντα μου με δύο υποτιμένα IOU το μήνα και κόντεψε να βάλει τα κλάματα. Πλάκα πλάκα, οι δημόσιοι υπάλληλοι ξέρουν πως θα έλθει η ώρα που θα πληρώνουν με υποσχετικές. Γι' αυτό διορίζουν αβέτα κουβέντα, δεν το έχετε καταλάβει. Γι' αυτό διορίζουν αβέτα κουβέντα. Ξέρουν ότι σε μερικούς μήνες δεν θα τους πληρώνουν. Θα τους πληρώνουν με IOU. Αλλά ευτυχώς, ξαναλέω, ευτυχώς έχουμε τον Παναγιώτη Λαβαζάνη. Οπότε θα είναι κόκκινο το IOU. Σοσιαλιστικό. Ναι, θα μας πηγαίνει όχι στον άλλο κόσμο, στον άλλο σοσιαλιστικό κόσμο. Βέβαια. Θα έχουμε και εκεί τον Παναγιώτη Λαβαζάνη, έτσι θα δίνει τις υποσχετικές στους δημόσιους υπαλλήλους και θα λέει ο Παναγιώτης Λαβαζάνης. Αλλά εμείς βαδίζουμε προς το σοσιαλισμό. Καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς. Για φανταστείτε να μην είχαμε αριστερή πλατφόρμα. Πώς θα παίρναμε υποσχετικές. Άνευ. Τώρα όμως. Λοιπόν. Μας ρωτάνε για πότε θα κυκλοφορήσει το περιοδικό Αντέως. Αυτή τη βδομάδα μπαίνει στο τυπογραφείο. Οπότε ελπίζω σε μια εβδομάδα περίπου θα... την άλλη εβδομάδα θα... θα κυκλοφορήσει κανονικά. Ναι, είναι αυτό που είναι το που μας λέει ο φίλος για το site του Αντέου, το ηλεκτρονικό site του Αντέου. Ναι, είναι το www.adeos, όπως ακριβώς γράφεται και στα ελληνικά, μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, .gr. Εκεί αυτό είναι το επίσημο site και πολύ σύντομα θα κυκλοφορεί και θα λειτουργεί στην εντέλεια. Ξαναλέμε ότι Τετάρτη στις 6 Μαΐου στο Μενίδη Αττικής, στις 6.30 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών Φιλαδέλφειας 87 και Μπόζδα, ενώ την Παρασκευή ξεκινάει μια περιοδία στην Ανατολική Μακεδονία, όπου Παρασκευή 8 Μαΐου στις Σέρες ώρα 7 ομιλία στην αίθουσα κοινοφελής της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Σερών, οδός Εθνικής Αντίστασης 34 πρώην ΔΕΠΚΑ. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην Καβάλα ώρα 7 ομιλία στην κεντρική πλατεία των Κάπινων Εργατών, που είναι και το μνημείο των Κάπινων Εργατών. Λοιπόν, και Κυριακή 10 Μαΐου 2015 Θεσσαλονίκη, όπου στις 8 η ώρα το απόγευμα ομιλία στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος νομίζω είναι οδός Εθνικής Αμήνης 1 έναντι Λευκού Πύργου. Ξαναλέω λοιπόν το πρόγραμμα για αυτή τη βδομάδα. Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μενίδη Αττικής, 6.30 ώρα αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών Φιλαδέλφειας 87 και Μπόζδα. Παρασκευή 8 Μαΐου Σέρες 7 η ώρα ομιλία στην αίθουσα κοινοφελής επιχείρηση Δήμου Σερών και δις οδός Εθνικής Αντίστασης 34 πρώην ΔΕΠΚΑ. Σάββατο 9 Μαΐου Καβάλα ώρα 7 ομιλία στην πλατεία Καπνεργατών. Κυριακή 10 Μαΐου 2015 Θεσσαλονίκη ώρα 8 ομιλία στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος οδός Εθνικής Αμήνης 1 έναντι Λευκού Πύργου. Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε σήμερα. Καλή συνέχεια. Εσαύριον τα νεότερα. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.